Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και ας έχουμε Τρίτη και 13. Καλημέρα θα είναι και αυτή. Είμαστε βέβαιοι και 13 λεπτά μετά τις 10 ξεκινάμε. Και σήμερα με Τρόικα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Η εκπομπή που μιλάει για ποδόσφαιρο δεν αλλάζει θέμα όταν κερδίζουν οι ομάδες. Η εκπομπή που ανοίγει γραμμές μετά τις 11. Η εκπομπή που φιλοξενεί μηνύματα, απόψεις, επισημάνσεις και ό,τι θέλετε να πείτε να γράψετε. Με μηνύματα FM γράφετε και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 545-26. Η χρέωση είναι ένα 24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Αργότερα θα ανοίξουμε γραμμές. Πρώτη ώρα με Car Control, το ΚΤΕΟ, δυτικά στην πόλη. Και σήμερα μπορείτε να καλέσετε μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, το Σάββατο 8 με 4, για να κλείσετε ραντεβού για τον έλεγχο του οχήματός σας, να ενημερωθείτε γρήγορα για τα χαρτιά που χρειάζονται και να πάτε στην προέκταση Στρατηγού Μακριάννη και Αναγεννήσεως στον Εύοσμο, για να περάσετε τον έλεγχο του αυτοκίνητου. Μπείτε στο carcontrol.gr για να δείτε τις εγκαταστάσεις εκεί που θα πάτε για να γίνει η αγκαρία ευχαρίστηση. Έχουμε μπροστά βαθμολογία Super League μετά από 21 παιχνίδια. Έχουμε χάσει επεισόδια. Ο Ολυμπιακός έχει 43 κανονικά ή μετά την αφαίρεση. Κανονικά πρέπει να είναι. Όχι. Ναι. 39 και 43. Κανονικά. Δεν το αφαίρεθηκαν εδώ τον πίνακα. Άρα ο ΠΑΟΚ 49, η ΑΕΚ 47, ο Ολυμπιακός 43. Μεγαλώνει διαφορά. Κάθε εβδομάδα και περισσότερο. 39 έχει ο πολύ δυνατός Ατρόμητος. Ο ΠΑΟΚ με τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων, με την καλύτερη άμυνα σύντομα και με την καλύτερη επίθεση, με το 10-0-0 στα εντός έδρας παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ που είναι πιο φρέσκος, πιο δυνατός, πιο παθιασμένος, για να μην πούμε τίποτα άλλο, για να πάρει το πρωτάθλημα. Το έδειξε και χθες σε ένα, αλήθεια είναι, εύκολο παιχνίδι κόντρα στην αδύναμη ομάδα της Λάρισας. Ακόμα και μετά από αυτό το 3-0 κόντρα στη Λάρισα, το οποίο είναι μικρό βέβαια για να δείξει τι συνέβη μέσα στο γήπεδο και να αποτυπώσει τη διαφορά των δύο ομάδων, σκεφτόμαστε πώς χάθηκαν οι δύο βαθμοί στο πρώτο παιχνίδι, γιατί και χθες η ΑΕΛ και στο πρώτο μάτς ήταν μια από τα ίδια, μια ομάδα που πραγματικά δεν μπορούσε να αλλάξει τρίτη-τέταρτη συνεχόμενη πάσα και να βγάλει μια επίθεση με αξιώσεις, να γίνει ένα συνδυασμός. Το ίδιο έγινε και στο πρώτο μάτς, το οποίο όμως στην τελευταία φάση ήθελε ο Θεός να μπει η μπάλα μέσα, έτσι όπως μπήκε, και να συνεχιστεί τότε η δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, γιατί μια δοκιμασία περνούσε, την κατάφερε, την ξεπέρασε και γίνεται ό,τι γίνεται με τις 14 συνεχόμενες νίκες σε όλες οι οργανώσεις και με τις 9 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Έχουν σπάσει όλα αυτά τα ιστορικά ρεκόρ φέτος από την ομάδα του Λουτσέσκου.
Καλά τα λέμε εμείς. Θα μας πει σε λίγο και ο Μάριος τα δικά του για το ότι ο Θεός κοιμήθηκε, για το ότι γεννάνε και τα κοκόρια, για την τύχη, για κάποιο λάθος του διαιτητή, για κάποια ολιγορία παιχτών της ΑΕΛ, για το ότι φυσούσε, για το ότι κάτι το οποίο ευνόησε τον ΠΑΟΚ που δεν είναι ικανός και καλύτερος, αλλά είναι τυχερός ή οτιδήποτε άλλο. Θα ακουστούν και αυτές οι απόψεις, όπως παραδοσιακά γνωρίζετε, στην πόλη γενικότερα, αλλά και ειδικά στην εκπομπή μας. Φίλος αναφέρει μια πρώτη άποψη για ένα από τα γεγονότα της χθεσινής βραδιάς, για μία από τις στιγμές της βραδιάς που θα μείνει έτσι σε όλη τη χρονιά. Καλημέρα, γράφει. Καλύτερα είναι να μην ανοίξει θέμα Βαρέλα. Να μην γίνει καμία ιδιαίτερη δηλαδή αναφορά στον Βαρέλα και σε αυτή τη στιγμή που είχε με τον γιο του. Οι άφιλοι, όσοι δεν αγαπάνε τίποτα στη ζωή αλλά μόνο μισούν, και δεν εννοώ μόνο στον ΠΑΟΚ, μιλάω για στάση ζωής, θα λιδωρήσουν τον παιχταρά που εδώ και μήνες, εκτός όλων των άλλων, είναι και αφηνιασμένος. Είναι μια πρώτη άποψη για το κλίμα που επικρατεί γενικότερα. Γενικότερα, και πιο ειδικά αυτό συμβαίνει στο διαδίκτυο κυρίως. Αυτή είναι η αλήθεια και η μεγάλη αρρώστια. Αλλά, okay, εντάξει, τι να κάνουμε. Ένας φίλος είχε στείλει νωρίτερα... Τι είναι στιχάκι είναι αυτό? Υπάρχει ομάδα φέτος με 14 σερί νίκες στην Ευρώπη, την ερώτηση. Χωρίς αλυσίδες στα φτερά, ο αετός πετά ψηλά, τίποτα δεν σταματά, το ασπρόμαυρο double του δικεφάλου. Κάτι θέλει να γράψει. Αν υπάρχει ομάδα άλλη με 14 νίκες στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Όχι, η ομάδα να παίζει με Λάρισες, Λεβαδιακούς, Κέρκυρες, αυτά. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Παίζουν με τα μεγαθύρια οι υπόλοιποι και εσύ παίζεις με τον το Καλοχώρη και με το Παλαιοχώρη. Φίλος γράφει η καλύτερη εμφάνιση της ομάδας με διαφορά, εκπληκτικό ποδόσφαιρο, γρήγορο, συνδυαστικό. Είχα χρόνια να δω τόσο ωραία μπάλα από την ομάδα και σε τόσο μεγάλο διάστημα στο παιχνίδι. Να ρωτήσεις και τον Μάριο αν πιστεύει ακόμα ότι ο Βιερίνη είναι παλέμαχος. Όρια κάνει το παλικάρι. Ο Μάριος έχει τις απόψεις του, είναι πολύ πιο μπροστά από όλους σας. Δεν βλέπετε. Χθες πάλι λέγαμε πράγματα και με παπάδο του ΠΑΟΚ. Εκεί που το ματς. Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα και στον Χρήστο και όσοι καλημέρα. Τον παρουσιάσουμε κιόλας επίσημα. Καλημέρα, Χρήστο. Είναι μαζί μας και σήμερα με καρόπου καμισάκι. Με τσέπες καπάκι από ό,τι βλέπω, ναι. Βλέπω όμως κάνω λάθος. Επικοινωνία σε μεσική είπε Δημήτρη. Έτσι. Για το μαλλί κουρευτικές. Προχθές. Α, από αυτό, ναι. Κυριακή ήταν προχθές. Ναι. Προχθές. Ναι. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Να βάλουμε ένα θεματάκι με διαγωνισμό. Δεν ξέρω αν έχει κάτι ο Δημήτρης. Έχεις φέρει κάτι? Έχουμε αλλεπάλληλες σκέψεις στο ραδιομέγαρο για το πώς θα διατεθούν τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχουν καταρριφθεί πολλές προτάσεις. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει για security, έχουμε μιλήσει για πώς θα γίνει η φύλαξη, πώς θα γίνει η μεταφορά, πώς θα γίνει η διάθεση. Βάλε εμένα, ό,τι θες. Θα δούμε ναι. Θα κάνουμε. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει άλλος διαγωνισμός. Θα βάλουμε ένα διαγωνισμό για σήμερα. Το θέμα με το ζόρι το κράτησα χθες. Φαντάζομαι και ο Δημήτρης προφανώς το είδε. Θα διαβαστούν τώρα, ρεθομάστονταν τα μηνύματά σου, θα διαβαστούν. Για να στήσουμε λίγο τρόικα εδώ. Με Τσορμπατζόγλου Δημήτρη, με Χρήστο Τσαλτίδη και με Μάριο Ασλαμή. Okay. Μια happy day παρέα με τον Γιώργο Τσαλίκη. Το παιδί, εγώ τον πάω πολύ του Τζαλίκη, δεν ξέρω γιατί, από το χώρο αυτό τον πάω πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μάρε για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου η γυναίκα του. Ναι, ναι. Καθόλου. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Η Δώρα, πώς ήταν που είναι γιατρός, η κοπέλα, γερίνα, αν την υγεία της να έχει, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, δίνουμε το θέμα παύλα διαγωνισμό, αλλά θα ενημερωθεί πρώτα η Μαριλής βέβαια. Θα παρατηρήσατε πολλοί από εσάς, εγώ πρώτη φορά το είδα προχθές, την φαλακρίτσα
του συμπαθέστατου gentleman Ανδαλουθιάνου coach της ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ. Του ποδοσφαιρικού coach της ΑΕΚ. Έτσι, εγώ πάθα πλάκα. Δεν την είχα δει, δεν ξέρω αν την είχες δει. Έκανε 2-3 κοντινά. Είναι αγανάκτηση επειδή ήρθε η τρίπλο του πάρει βαθμούς. Πρώτη φορά. Εγώ την είδα πρώτη φορά. Λοιπόν, ερώτηση. Το έπαθλο είναι δώρο γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express που μας στηρίζουν κάθε πρωί ή ένα ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποίηση από τα Opticon Express με σκελετό τιτάνιουμ που δεν παθαίνει τίποτα. Και πρέπει κάποια στιγμή να πάω να πάρω κι εγώ γιατί με αυτά εδώ προβληματίζουμε πάρα πολύ. Ναι, δεν ζητούμε να λοιπόν, το θέμα μου το έδωσε. Χρήστο, παιδιά, sorry. Πώς λέγεται η Ελένη, η Ξανθούλα, η γλυκύτατη κοπέλα που κάνει εκπομπή μαζί με την Ελένη την Μπούντου. Μπούρου. Η Μπούντου με την Μπούρου. Λουρού. Α, Μπούλου. Συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη εγώ την κοπέλα, το ξέχασα. Ναι. Συγγνώμη. Η Ελένη η Μπούλου, λοιπόν. Γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με τα επίθετα. Βασικά τα συγχαίρω με τα επίθετα. Θέλω μόνο μικρά και παρατσούκλια. Η Ελένη η Μπούρου, το θέμα θα το έβαζα εγώ σαν θέμα. Αλλά την απάντηση, την απίστευτη, την έδωσε η Ελένη Ιμπούλου χθες. Και πραγματικά τη ζήλεψα. Στον χάρτη ποιας χώρας παραπέμπει η φαλακρίτσα του Μανόλο Χιμένεθ. Απαντάς είτε τηλεφωνικά στο 2310-287-888, έτσι, 2310-287-888, ή αν θέλεις εσεμεσικά να στείλεις κάτι άλλο, ας πούμε, καλημέρα παιδιά. Ξέρω εγώ να πω τη γνώμη μου για το μάτσο θεσμό. Μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο σε αυτό το quiz που βάζεις. Όχι καθόλου. Γιατί είναι μία χώρα, τίποτα. Όχι. Πες για παράδειγμα. Το είπε η Ελένη. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Πες μας για παράδειγμα, ναι, σε ποια χώρα μοιάζει το δικό σου κεφάλι. Το δικό μου. Δηλαδή να δώσεις ένα παράδειγμα. Η δική μου. Δεν έχω θαλάκρα. Δεν έχω θαλάκρα εγώ. Ναι. Τι έχεις, Μάρια. Γενικά εγώ τα ξυρίζω. Το δικό σου κεφάλι δεν μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με το φαλακρό όρος. Ναι, αυτό καλά. Όχι, είναι αυτονόητο. Όσο προχωράει ο ΠΑΟΚ, τόσο το χιούμορ σας γίνεται. Κάτι άλλο. Δηλαδή, ειλικρινά, ειλικρινά. Ναι, πες μας με τι μοιάζει το δικό σου κεφάλι, στο περίπου, για να καταλάβουμε τι εννοείς. Ναι, εγώ λέω, η φαλακρίτσα, έχει μια φαλακρίτσα πίσω. Έπαθα σοκ. Στο χάρτη πια. Το κεφάλι του μοιάζει με τα ίμια. Απάτητα. Που σε κάνανε σήμερα μαγκιά οι Τούρκοι, το κάνανε το λιμενικό το σκάφος, τέτοιο. Ο δήμαρχος που υποστηρίζει λέει να αλλάξουμε το όνομα Μακεδονία και ναι, τα ΚΕΛ και το αεροδρόμιο. Ναι. Φυσιολογικό είναι. Για να μην σε κουράζω. Για να μην σε κουράζω. Την εθνική σαμήνη εγώ. Ξέρεις πώς τη λέω ακόμη. Βασιλή Σοφία. Την μεγάλη Αλεξάνδρου, πώς τη λέω. Λεωφόρο Κέννεντι. Γιατί έτσι ήταν. Α, μα κάνει μαγκές αδυνάτησε και δεύτερη μέρα κούκλος με μακριμάνικη μπλούζα άνετα. Ω, κάτσε καλά. Το είδες, το παρατήρησες. Από χθες. Εγώ να αλλάξουμε το δικό του όνομα. Ποιο, του Μπουτάρι. Ναι, γιατί να αλλάξουμε το όνομα του αεροδρομίου. Να αλλάξουμε το δικό του. Ναι. Θα το κάνουμε Μπουτυρακλής. Ωραία, λοιπόν. Καλό. Ωραίο. Αλλάξουμε το όνομά του, ρε φίλε. Δεν αλλάξουμε. Ναι. Θα το κάνουμε Μπουτπάοκ. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ωραία. Θα ήθελα, σε παρακαλώ. Χρήσανθε, σε παρακαλώ. Αν μια που είσαι έξω. Ναι. Παραγράφηκε. Ναι. Μην το πάρει ότι σε υποτιμώ προ Θεού. Αν μπορεί, πάρε ένα τηλέφωνο επειδή είσαι έξω. Πάρε, θέλω να βγάλουμε στον αέρα να μιλήσει ο πιο σταθερός και καλύτερος παίκτης και αρχηγός της Λάρισας πέρσι και φέτος, ο Νίκος Ογκόλιας, να μας πει για τον ΠΑΟΚ πώς τον είδε χθες. Που αγωνίστηκε εναντίον του στην Τούμπα. Ναι. Πάρε τον Νίκο τον Γκόλια λίγο να μας πει τη γνώμη του. Τι να μας πει ο Παραφέστας και ο Γκαλίτσιος. Α, δεν έπαιξε. Ξεχάστηκα, sorry. Να, άμα έπαιζε ο Γκόλιας, θα τους έκοβε. Sorry, ξεχάστηκα. Ο Γκόλιας και ο Ρέντζας. Στο πρώτο γκολ θα ήταν στη φάση. Χριστό, πάρε τον Γκόλια λίγο, αν μπορείς να μιλήσεις το παιδί εσύ. Με τον Ολυμπιακό που έκανε τρελή εμφάνιση. Με την ΑΕΚ που έκανε τρελή εμφάνιση. Πάρε λίγο, σε παρακαλώ, να μιλήσει ο Νίκος Γκόλιας. Ποιος Γκόλιας. Ο πρώην άσος του Άρη. Πάρε λίγο. Και παιδί του Προέδρου, όπως πολύ σωστά λέει ο Θωμάς ο Στόντον, όλα τα είδαμε. Και ΑΕΛ χωρίς το παιδί του Προέδρου τον Γκόλια. Και στη θέση του center back ο Μακαρίτης. Γκόικο ζεις για πάντα αφανής. Θωμάς Τόντον, σε λατρεύω ρε φίλε. Ενώ όλοι οι άλλοι παίζουν τον back διακρίνονται. Σε λατρεύω. Γκόικο ζεις για πάντα αφανής. Το δηλαδή... μόνο που δεν μας έχετε πει είναι ότι το κανόνες ο Κούγιας να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό δεν μας έχετε πει. Ειλικρινά. Δηλαδή όλα θα, φτάσετε, θα φτάσετε μέχρι εκεί θα φτάσετε. Τόσο φίλε, πάει ξεφτύλα σας. Τι έχουμε καταγγελία χθες για τον Κούγια. Ναι, έχουμε καταγγελία γιατί είχαμε μήνυμα κάποια θέματα, κάτι αυτά, κάτι συνθήματα, κάτι ου. Ναι. Μισό λεπτό το διαβάσω. Βέβαια. Όχι, λέει ο φίλος, καλημέρα. Η μόνη διένεξη που είχαμε τον πρόεδρο της Λάρισας ήταν ότι του είπαμε να μην στέκεται όρθιος στον πάγκο για να βλέπουμε. Καλό. Καλό για βέβαια. Φίλες, σε όλο το παιχνίδι ήταν δίπλα στον πάγκο από την αριστερή πλευρά. Και κάτσε, όλο... περίμενε. Είμαι εγώ πίσω από τον πάγκο.
Τη Λάρισα. Εδώ. Ναι, είμαι από πίσω. Εγώ είμαι από πίσω. Από πίσω. Αυτό που είναι εκεί. Αριστερά. Προ την 4. Αριστερά, ναι. Προ την 4 μεριά. Μπράβο. Ωραία. Και σε όλο το μάτσο Φιντάνη πάει δίπλα του. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ο Φιντάνη πάει. Ο Μάρτιν Γιόλ πάει δίπλα. Για να συζητάνε, για να αυτό, για να του λέει. Οδηγίε κτλ. Σε όλο το μάτσο. Περίμενε. Συγγνώμη. Ποιο δεν κατάλαβε ακόμη και ο πιο βλάκα θεατή του αγώνα ότι η αλλαγή στην αλλαγή είναι του Κούγια. Έτσι λες εσύ. Συγγνώμη, εκείνη η αλλαγή δεν είναι με χαρτάκι του Κούγια. Ζωή μια φορά πλακωθήκανε για. Αν ακούει ο κύριος Κούγιας και μπράβο του, πολύ καλή αλλαγή. Ποιος δεν κατάλαβε η αλλαγή στην αλλαγή ότι είναι του Κούγια. Η πρώτη τελευταία αλλαγή της Λάρισας. Η δεύτερη αλλαγή της Λάρισας. Που βγάζει αλλαγή στην αλλαγή. Γελούσε ένα μαγαζί, δηλαδή. Χριστό, το είδε στο μάτς. Ποια Λάρισα. Σε ζηλεύω, ρε φίλε, πώς την πατάω έτσι, ειλικρινά. Δεν πήγα χθες σινεμά και κάθισα και έδωσα 3 ευρώ και είδα αυτό το πράγμα. Έχεις να δώσεις 3 ευρώ και τον πάκο ακόμα στη ζωή σου. Δηλαδή, ειλικρινά. Έχεις να δώσεις 3 ευρώ. Διαβάζω τώρα μήνυμα του Τρίφωνα, του γιατρού του Αριανού. Φαντάζομαι. Τον... Για το διαιτητή, πες κάτι. Ναι. Κάτι καθυστερήσει, κανένα φάουλ. Όχι, εννοείται. Κάνα... Σε αυτό το μάτς, σε αυτό το μάτς, ρε Αριστοτέλη Διαμαντόπουλε, σου τυχαίνει πιο ήσυχο παιχνίδι και από προπόνηση. Και κάνεις δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, ειλικρινάρεσαι. Δηλαδή, Μάρη, τι είδε το. Ειλικρινά. Το πεταχτό σου. Στο 90-1 είναι φάουλ αυτό που δίνει σε βάρος της Λάρισας στο τζαρτζάρισμα του. Ποιος είναι από τα αριστερά που κοιμάται. Παραφέστας. Ο δικός σας που μπαίνει. Εσύ με το Ζίζιτς. Είναι δυνατόν. Είναι ρεσί δυνατόν. Καταλαβαίνεις. Σκάνδαλο, Μάρη. Δεν δίνει το χέρι το καθαρό που κόβει ο Πέλκας. Κάτω αριστερά στο σημάκι μπροστά στην 7. Στο 3-0. Και μετά πάει μπάλα στο χέρι του Αλουνού. Ποιο είναι ο άλλος του ΠΑΟΚ. Και χτυπιέται. Και χτυπιέται μπροστά ο καημένος ο παίκτης της Λάρισας. Τι χτυπιέται. Δεν δίνεις ούτε αυτό το χέρι. Τι παιδιά, θα κάνουμε, ειλικρινά, ρε, τι θα κάνουμε, ρε, παιδιά, ειλικρινά. Είναι δεν έχει πλέον νόημα. Ρε, Μάρη. Εγώ να σου πω κάτι. Σκέφτομαι αν τι δω, θα γίνει το Μάιο. Αν δω το μάτς με την ΑΕΚ. Να μην το δεις, Μάρη. Αν δω αυτό, ακόμη πήγαινε και αυτό. Πήγαινε για καφέ. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα δει. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Τι να κάνει. Ειλικρινά, λένε για να δω. Μαζί τελικά το. Μαζί σου. Μαζί τα φάγαμε. Συγγνώμη, αυτό είναι από το μπλουζάκι. Όλη η προστιχιά είναι αυτό. Δηλαδή, αν ήταν σκέτο ανοιχτό, όλη η προστιχιά είναι αυτό που στο μάτι πάνω στο. Το λέγεται, πώς λέγεται. Τσοκ, τσοκ, όχι. Πώς λέγεται. Χριστό. Αν συνειδητοποιήσω ότι ξέρει κομμάτι σε γυναικείο ρούχο ο Τσορμπατζόγλου, δεν το ξέρω εγώ. Το παίρνει η κόρη μου, ρε. Τσόκερ. Τζόκερ. Βρε, αυτό είναι κομμάτι τη μπλούζα είναι αυτό. Αυτό είναι κομμάτι τη μπλούζα, νομίζω. Έτσι, ναι. Ναι. Εδώ τι λέει. Τι λέει Μαζουακού, τι λέει. Μαζούμις. 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 Πώς το φέρετε. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Μάρια, κάτι άλλο έτσι, τίποτα για τον αέρα που φυσούσε, για το ότι δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, ήταν τυχερός, κάτι ευνοήθηκε, κάτι άλλο. Εγώ να θέλω να μάθω γιατί δεν έπαιξε ο Νίκος. Όταν είναι φιλικό με την ΑΕΛ του Κούγια, η Λάρισα πέρυσι και φέτος ξεκινάει από ένα παίκτη. Ξεκινάει από αυτόν και από τον Μπόζοβιτς. Ο Μπόζοβιτς έπαιξε, ωραίος. Και η Λάρισα κοντρά στον ΠΑΟΚ ξεκινάει κάνοντας το σταυρό της. Ναι. Να μην τη βρει το κακό. Τέλος πάντων. Πέτυχε στο πρώτο μάτς, δεν μπορούσε να πετύχει. Ναι. Έτσι ξεκινάει η Λάρισα, Μάρια. Μήνυμα του Τρίφωνα, του γιατρού του Αριανού. Του φίλου του Άκη, κολλητού του Άκη, του Παοξή, του κομμουνιστή. Φαντάζομαι τον ύψους 1,69 ιδιοκτήτη ιστορικής ΠΑΕ του Κάμπου να κάνει στο τέλος του αγώνα τον γύρο του Θριάμβου στο ταρτάν της Τούμπας. Και πλήθος όχλου να τον ρένει με βότκα και να τον χρήζει ανθιπόμπεϊ του Ρωσο. Τα τούτ, δεν το διαβάζω τώρα, μπορεί να περιεχθούν κάποιοι, του ρωσοτούτ, τέλος πάντων, του ρωσοτούτ, τα τάδε συνασπισμού. Φέση και αυγά Φαμπερζέ, μούλτι κούλτι. Τεράστιο μήνυμα από τον Αριανό, τον Τρίφωνα. Μαρία, να γιατρό. Πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε μια ανάλυση σου Ακριστώ. Ποδοσφαιρική για το Βιερίνια. Ολυμπιακός. Να κάνεις δηλαδή μια ανάλυση πώς τον βλέπεις, τα κιλά τίποτα, του. Τίποτα, δεν υπάρχει η στατικότητά τίποτα, του, η έκρηξη. Για τόσα που λεφτά, έχει. Τίποτα. Αυτά. Αυτά γιατί δικαιώνεσαι. Αριστερό μπακ τώρα στον πάγκο με τα μάτσα αυτά που παίζει τώρα. Δικαιώνεσαι πανηγυρικά. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Γιατί έπαιξε 70 λεπτά και τον έβαλε και τελείωσε το μάτσο, Μαρία. Για να το κλείνουμε. Ολυμπιακός. Έτρωγε ξύλο από όλους. Τον παίζαν οι αντίπαλοι του οι 9 στους 10. Ναι, ναι. Και απλά όπου χρειαζότανε, πέρα από την αξία και την ανωτερότητά του που είχε, έτσι, με τους παικταράδες που είχε, τον βοηθούσε η διαιτησία. Του έλυνε λίγο τον κόρη δεσμό η διαιτησία.
Αυτό εδώ φέτος δεν μπορούμε να δούμε match του ΠΑΟΚ. Ειλικρινά. Δεν υπάρχει match του ΠΑΟΚ. Και στη Γερμανία και την Bayern το ίδιο λένε. Με εξαίρεση. Και στην Αγγλία και λάθος την κάνεις. Το ίδιο λένε. Λάθος κάνεις. Πολύ καλή η Σάλκε προχθές. Έφτισε αίμα η Bayern. Και ο ΠΑΟΚ με τον Πλατανιά έφτισε αίμα, Μάριε, στην Εντάξει. Κρήτη. Ε? Και ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό έφτισε. Καθόλου. Θα μην σου πω τι έφτισε. Ναι, με τον Μιχάλη. Μάριε, αλλά κέρδισε. Με τον Μιχάλη έφτισε αίμα. Ναι, κέρδισε. Ναι. Μεγάλη σου λύπη. Με εξαίρεση τον Απόλλωνα Σμύρνης, στον οποίο υποκλίνομαι και έχω και θεματάκι σήμερα με Άντωνι Στόουξ. Περιμένω να ήρθε αυτό, έκλεισε. Ο Ιρλανδός. Στάνταρ είναι. Ο Έντι Στόουξ, ξέρω τι. Άντωνι Στόουξ. Φίλε. Άντωνι Στόουξ. 29 ετών, Ιρλανδός. Άντωνι. Αφιέρωμα διάβασα χθες, παιδιά. Άντωνι Στόουξ. Φίλε, τον είδα πάθα πλάκα. Το παλικάρι τέρασε, έτσι. Έπαιζε και στη Celtic. Έχω αφιερωματάκι, θα πούμε δύο πράγματα μετά. Απίστευτος καυγατζής. Απίστευτος. Έχει κάνει φυλακή. Έχει διπλακωθεί σε μπαρ. Έχει δει ταξιτζίδες. Απίστευτος. Τον θέλω τώρα. Τον θέλω τώρα πραγματικά. Δημήτρη, μήνυμα διάβασε. Το διάβασα. Έχει σαρώσει τα μηνύματα. Διασκεδάζει τον κόσμο. Συνέχισε έτσι και την επόμενη ώρα. Ποιο είναι το πρώτο δικό μας μήνυμα? Το διάβαζε, νομίζω. Καλημέρα. Ναι. Α. Πάμε στο πρώτο διάλογο γιατί πήγε παρά 25. Μην ξεχνάς. Πάμε και συνεχίζει την ανάλυση σου, ειδικά για Βιερίνια θέλουμε να μας πεις. Ναι. Στον χάρτη ποιας χώρας παραπέμπει η φαλακρίτσα του συμπαθέστατου gentleman Ανδαλουθιάνου coach της ΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ? Την απάντηση την έδωσε η Ελένη Ιμπούλου χθες και ξάπλωσα. Λέω, τη βλέπω και λέω, τι μου θυμίζει αυτός ο χάρτης. Τι μου θυμίζει αυτός ο χάρτης. Λέω, την Κορσική μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Και τη δίνει την απάντηση η Ελένη Ιμπούλου. Συγκλονιστική, υποκλίνομαι, έτσι. Το θέμα θα το βάζα εγώ, αλλά την απάντηση για το χάρτη της χώρας την έδωσε η Ελένη Ιμπούλου χθες. Την καλημερίζουμε, είτε μας ακούει. Και ένα μήνυμα για να κλείσουμε για σένα, ένα από τα πολλά τα οποία έχω. Ναι. Μάριε, το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά φαλακροσύνη. Και ερώτηση. Ο Φερνάντο Βαρέλα πήρε κάρτα. Έχει δύο παιδιά. Ναι, πήρε κάρτα. Ένα για κάθε παιδί. Πήρε κάρτα χθες. Άσχετα αν ρωτήθηκε ο Πασχαλάκης αν τα παιδιά είναι δικά του και του μοιάζουν. Περίμενε, κάρτα, δώσε τι έχω, δες το, δες το. Το παιδί του Πασχαλάκη είναι, εσύ, δεν υπάρχει. Επιστροφή στο στούντιο, εδώ είναι η Τρόικα για ένα ακόμη πρωινό μαζί σας. Η κορυφαία εκπομπή στο ραδιόφωνο της πόλης, στην ζώνη 10 με 12, στο λίμπρο της καρδιάς σου. Με Τσαλτίδη Χρύσαθο, με Τσορμπατζόγλου Δημήτρη, με Μάριο Ασλαμή, με Χρήστο Κιώση, στα ντεξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Έρχονται τρυφερά μηνυματάκια, αλλά νομίζω ότι ο διαγωνισμός για το κορυφαίο μήνυμα της εβδομάδας κλείνει αυτή τη στιγμή με το μήνυμα ένα ακόμη, αναλόγου αξίας με το πρώτο, του Θωμά του Στόντον, του Ηρακλειδέα, ο οποίος λέει το εξής, θα το εκτιμήσει ιδιαιτέρως ο Χρύσανθος. Ο γιος του Βαρέλα νόμιζε ότι τα παιδάκια με τα Βυσσινή έπαιζαν αγαλματάκια stop και ήθελε να μπει να παίξει και αυτός. Γι' αυτό έκλαψε, επειδή δεν τον έπαιζαν. Δεν είπα να λένε, φίλε. Πραγματικά, ο οποίος είναι σίγουρα γιος του Βαρέλα. Εγώ του Πασχαλά. Νόμιζα είναι του Πασχαλά το παιδί με τον Αλέξανδρο, έτσι. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, Χάρη. Δημήτρης Πέλκας λέγεται ο μπαμπά σας. Τραγικός. Για τον ΠΑΟΚ που ονειρεύεται, όπως είπε, ΠΑΟΞΙΣ θες, δεν είναι για ηγέτης. Εμένα ο μπαμπάς μου να λέγεται Πέλκας, πώς γίνεται, ρε φίλε, να είναι ένα 50 και εγώ να είμαι 91. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να είναι ο μπαμπάς μου Πέλκας? Ναι, δεν έτσι, γίνεται. Έτσι, έτσι. Τηλεφωνείτε στη Μαριλής 2310-287-888. Μοιάζουμε μια φορά με τη μάσκα και δύο τώρα. Ναι, όντως με το γυαλί. Εσύ από την Κονεξπρέσ, βέβαια. Κορυφή, αποτελεσματικό το φίλε. Έπεσε μια φορά η μπάλα αυτή, δεν κατάλαβε φίλε, τίποτα. Φίλε, σε είδα και μου ήρθε η όρεξη να παίξω μπάσκετ. Δεν κατάλαβε τίποτα. Ναι. Σαν να μην Όχι μόνο το γυαλί δεν κατάλαβε τίποτα. Και εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί ξέρεις, άμα σε χτυπήσουν τώρα. Έρθει η μπάλα στα μούτρα. Πονάζε, φίλε. Θα σε βέβαια. Πονάς, ναι. Αλλά επειδή έχει αυτή την ειδική εδώ πέρα. Εσοχή. Πώς το λένε αυτό εδώ πέρα. Εσοχή. Που κουμπώνει στη μύτη ναι, πάνω ναι. και τα λοιπά. Ναι. Σαν. Εντάξει. Κάτι ένιωσε. Εντάξει, κάτι ένιωσε. Ναι. Φυσιολογικό είναι. Εννοείται, έχετε την μπάλα στα μούτρα. Αλλά εννοείται. Δεν έκανε σημάδι. Δεν, ενώ αν έρχονταν με τα γυαλιά, ας πούμε, τα κανονικά, γεια σας. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μπράβο, μπράβο στον Opticon Express. Κορυφή ναι. Και πολύ καλή η φακή. Και, και τα ρεβίχια. Και τώρα μου είπαν το μόνο πράγμα που θολώνει λόγω του υδρότα. Όχι, οποιοδήποτε γυαλί και βάλει. Υπάρχει ειδική αλυφή, φίλε μου πάνε. Ναι. Που βάζεις. Για να μην θολώνει. Το γυαλί αυτό. Ναι, όταν για τους αθλητές. Μάλιστα. Να το κάποιος μου είπε και για αφρό ξύρισμα. Ο Χρήστος, εγώ σου λέω για ειδική αλήθεια. Τώρα ειδική για γυαλιά για να μην επηρεάζεται και ο φακός. Ναι. Με το φακό ξύρισματος,
Και πώς τα βλέπω πάνω από το φακό. Α, θα το σκουπίζει παλικάρι μου. Ναι. Δεν μένει ο φακό πάνω στα γυαλιά. Βέβαια. Ναι, ο διαγωνισμό τρέχει από τα Opticon Express ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ένα ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποία με σκελετό τιτάνιουμ. Στον χάρτη ποια χώρα παραπέμπει, είναι ολόιδιο ο χάρτη ποια χώρα στην καραφλίτσα του gentleman, προπονητή τη ΑΕΚ, του Ανδαλουθιάνου Μανόλο Χιμένεθ. Ελένη Μπούλου έδωσε την απάντηση χθε και πραγματικά. Πούλου, ρε, λέγεται η κοπέλα. Έκλωσα. Πουλού. Ελένη Πούλου. Συγγνώμη, γνωστή και ως Έλενα IP. Περίμενε, συγγνώμη. Πώς, να μην σε νοιάζει. Ως Έλενα IP. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, Θωμάς Τόντον κλέβει στην παράσταση. Και το πρώτο μήνυμα συγκλονιστικό. Όλα τα είδαμε, λέει, χθες. Και ΑΕΛ χωρίς το παιδί του Προέδρου, τον Γκόλια. Γιατί δεν είναι παιδί του Προέδρου. Είναι αγαπημένος του Κούλια, ο Νίκος Γκόλιας. Και στη θέση του center back, ο Μακαρίτης. Γκόικοζης για πάντα αφανής. Ναι, εκεί δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν πραγματικά η απόλυτη αφάνεια κανονικά. Αλλά το δεύτερο σου μήνυμα, αδερφέ, δεν υπάρχει με το γιο του Βαρέλα. Ο γιος του Βαρέλα, λέει, νόμιζε ότι τα παιδάκια με τα Βυσσινή έπαιζαν αγαλματάκια stop και ήθελε να μπει να παίξει και αυτός. Γι' αυτό έκλαψε, επειδή δεν τον έπαιζαν ιδιαίτερα τρυφηρή στιγμή με τον γιο του 31χρονου πράσινο ακροτηρίτη stopper του Φερνάντο Βαρέλα. Μετά τον γκολ που πετυχαίνει, δεν ξέρω αν πήρε, νομίζω ότι δεν πήρε κάρτα, δεν τιμωρήθηκε. Γιατί να προλάβω κάποιους που θα πούνε όχι, δεν βγήκε στα κουλουάρ, να το προλάβω. Υπάρχει παράγραφος στον κώδικα των κανονισμών ποδοσφαίρου στην Super League που απαγορεύεται αυστηρά σε ποδοσφαιριστή να έρθει σε εναγκαλισμό κατά τη διάρκεια πανηγυρισμού με συγγενικό του πρόσωπο πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Όποιος δεν το γνωρίζει, ας το ψάξει. Χρήστος Κιώσης, άσχετος, γελάει, γιατί πραγματικά είναι αδιάβαστος. Απλά έτσι έρχεται εδώ πέρα και πατάει δύο κουμπιά και δεν έχει ιδέα, οπότε βάζει και τα γέλια. Έτσι, άμα δεν ξέρεις, άμα δεν διαβάζεις, γελάς. Τόσο, μα τόσο απλά. Να καλημερίσω τον Αλέξανδρο τον Πασκαλάκη, τον goalkeeper του ΠΑΟΚ, ο οποίος μας συγκίνησε όλους, συγκίνησε το πόπολο, μας ανατρίχιασε, με την αναφορά που έκανε στο Αγρίνιο για ένα υβριστικό σύνθημα που ακούστηκε από 30 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, 35, για την Μακεδονία μας. Μακεδονία μας, έτσι. Να δώσω μια είδηση για τον Ηράκλη. Ναι, θα δώσω ένα παλικάρι. Αφού δεν τη δίνει εσύ, θα τη δώσω εγώ. Ναι, όχι, υπάρχει ρεπόρτ, μπορεί να την κάνει παρέμβαση και να τη δώσει. Δεν τη δίνει ρεπόρτ, εγώ θα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει δουλειά αυτή τη στιγμή. Και άλλωστε δεν είναι Ηρακλή ποδόσφαιρο το γύρο που θα σου δώσω. Είναι είδηση πολύ σημαντική για τον Ηρακλή. Ναι. Είδηση η οποία είναι θετικότατη. Άντ. Και φυσικά μια τέτοια είδηση, επειδή είναι νομικού χαρακτήρα, μόνο εγώ θα μπορούσα να τη δώσω. Έτσι. Όχι, κατάλαβα. Γιατί γελά. Γιατί είσαι σχρός. Άκυρη η κατάσχεση του δημοσίου σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του ερασιτέχνη Ηρακλή. Εντάξει. Παραδέχομαι τσαλτίδη. Τα γήπεδα είναι ακατάσχετα. Έτσι. Γιατί είναι ειδικό περιουσιακό στοιχείο αθλητικού ερασιτεχνικού μη κερδοσκοπικού σωματείου. Αυτή είναι η είδηση σημαντικότατη. Σας τη δίνουμε εδώ από τον Λίμπερο. Τσεκαρισμένη. Να ξέρεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντική. Καλά, εννοείται. Αυτονόητο. Και επιβεβαιώνει και αυτά τα πράγματα τα οποία έχω πει κατά καιρούς σχέση με τον Άρη. Τότε που κάποιοι φωνάζαν ότι ο Βίλτζερ παίρνει το Χαριλάου. Mm-hmm. Μάσε, τα θυμάσαι, ναι, αυτά. Ο Γκρέκ, ο Καναδό Τζέντλεμαν. Δεν, ναι, μπορεί να κατασχεθεί. Ο Μπάτλερ, ναι. Δεν μπορεί να κατασχεθεί περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στον ερασιτέχνη. Και είναι χαρακτηρισμένο ως αθλητική εγκατάσταση. Το γήπεδο Χαριλάου, παράδειγμα. Δεν μπορεί να το κατασχέσει κανένας. Ναι. Έτσι. Το ρίσιο που ανήκει στην ΠΑΕ Άρης, μπορεί. Μπορεί, έτσι. Αυτή είναι η είδηση για τον Ηρακλή, σημαντικότατη. Mm. Γιατί ο Ηρακλής, ως γνωστόν, έχει τα γνωστά θέματα με τα τιμολόγια και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να χρωστάει ούκο λίγα χρήματα. Και είναι μια σημαντική επιτυχία με προεκτάσεις και για τον Άρη. Γιατί αντίστοιχα δεν μπορούν και στον Άρη να πάνε να κάνουν κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου που έχει χαρακτηριστεί ως αθλητικός χώρος. Έτσι. Αυτή την είδηση έδωσα, κύριε Μάρια. Ωραίο. Ωραίο. Να ξέρεις. Είναι επί του πιεστηρίου αυτή τώρα. Μάλιστα. Τέλος. Σήμερα βγήκε η απόφαση. Έχω τσαλτίδι.
Σήμερα βγήκε η απόφαση. Εντάξει, έχω τσαλτίδι. Έχω τσαλτίδι. Ότι έχει τσαλτίδι είναι αλήθεια. Έτσι. Η εκπομπή λοιπόν αποκλειστικά. Μπορεί να το έχει πει χθες ο Γιώργος. Θα τον ειδοποίησαν τώρα. Άκου τσαλτίδης. Είπε ο τσαλτίδης ότι. Και ο Σλαμάς το χειροκροτεί ότι δόθηκε αποκλειστικά. Εγώ μου ήρθε αυτή η ενημέρωση και οφείλω να την πω. Τώρα δεν θα κάτσω να ψάξω αν το έχει πει κανένας άλλος νωρίτερα. Σωστό. Εγώ ενημερώνω το ακροατήριο της Τρόικας. Καλημερίζουμε λοιπόν τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, τον goalkeeper του ΠΑΟΚ, που μας συγκίνησε με την αναφορά του μετά τον αγώνα κάνοντας δηλώσεις στο Αγρίνιο για τα 35 άτομα που φωνάξαμε τα συνθήματα για τη Μακεδονία μας. Έτσι. Χθες ακούγαμε επί ώρα, καλέ μου Αλέξανδρε, να καθυβρίζεται η γενέτειρά σου. Γιατί από πού είναι ο Αλέξανδρος? Η διαμαντόπετρα στις γης το δαχτυλίδι. Περίμενα, δηλαδή η Αθήνα, η πρωτεύουσα της πατρίδας μας. Τι να κάνουμε εδώ. Αν θέλεις, κάνε καμία δήλωση εκεί για να συγκινηθούμε κι άλλο. Εκτός κι αν η Αθήνα δεν είναι Ελλάδα, οπότε από τώρα ξεκινώ και τη βρίζω κι εγώ. Καλά κάνανε και την βρίζω. Έτσι, πάρα πολύ απλά. Το λέω με αγάπη και σεβασμό. Εδώ ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης λέει το αεροδρόμιο να μετανομαστεί από Μακεδονία. Και το ΑΚΤΕΛ να μετανομαστούμε γιατί τα μπερδεύουν, λέει, με τα Σκόπια. Νομίζουν πολύ ότι φτάνουν στα Σκόπια. Σε αυτό έχει λίγο δίκιο. Εντάξει, οκ. Okay. Και εγώ, αν έφτανα στο Μπέρμπιχαμ και έγραφε Glasgow. Μαριέ. Αν έγραφε Glasgow Airport. Να σου πω κάτι. Αν σου πούνε όμως. Δεν συμφωνώ, κατάλαβε τι λέω. Ναι, όχι, να μην. Δεν γίνεται ο πρώτος πολίτης της πόλης να σωστό, λέει τόσες ασυναρτησίες. Ναι, αυτό εντάξει, τόσες, δεν είναι. Και δεν μπορώ να πω σου και την κατάλληλη λέξη που θέλω να πω. Είναι ντροπή. Ξεφτιλίζει όλη τη Θεσσαλονίκη. Ξεφτιλίζει όλη τη Μακεδονία. Εγώ άλλο λέω. Βάλτε το ένα τουρμπιγιόν, πείτε εδώ κάτι. Την Γεωργίου Παπανδρέου την έλεγα δεν τη με νοιάζει η Γεωργίου Παπανδρέου Ανθέων. Και η Ανθέων. Δεν με διαφέρει Ανθέων. Τώρα. Εδώ μιλάμε, βγαίνει ο δήμαρχος της πόλης και λέει αυτές οι μπούρδες. Ναι. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα πια? Πόσες ακόμα θα πει? Και επειδή κατάλαβε τι μεγάλη μπούρδα είπε, σήμερα βγήκε στο Sky και είπε να το πούμε Νίκος Γκάλης. Το βρήκαμε τώρα. Ό,τι τέτοιο. Συγγνώμη, ποιο να πούμε Νίκος Γκάλης? Στο αεροδρόμιο. Φασούλας. Το αεροδρόμιο της πόλης μου. Νίκος Γκάλης. Δες τώρα, για το Μακεδονία δεν τον πειράξε. Δεν τον πειράζει το Μακεδονία. Άμα το πούν Νίκος Γκάλης ή Γιώργος Κούδας, τότε θα τον πειράξει. Ναι, ρε φίλε. Νίκος Γκάλης. Κάτσε Παναγής, πώς σου φαίνεται. Πιο λογικό, ε. Την είδηση που έδωσε, την άκουσες εσύ? Ναι. Μπράβο. Γερακλή. Τι σημαίνει? Επιβεβαιώνει αυτό που λέω τόσο καιρό, όταν κάποιοι μπούφοι προσπαθώντας να τσιγκλίσουν είτε τον Αριανό είτε τον Ηρακλειδέα, του λέγανε ότι θα πάρει τη Μίκρα, εκτός αν η Μίκρα ανήκει αλλού. Πού ανήκει η Μίκρα? Ανήκει στον Ερασιτέχνη ή στην ΠΑΕ? Οι χορτατζίδες πού ανήκουν? Ερασιτέχνη. Ωραία, Ερασιτέχνη. Αν ανήκουν λοιπόν στον Ερασιτέχνη και δεν μάζεσαι ψέματα, γιατί δεν το έχω ψάξει. Mm. Αυτοί λοιπόν που τόσο καιρό προσπαθώντας να σε πικάρουνε, σου λέγανε ότι σου παίρνει το δημόσιο τους χορτατζίδες ή παίρνει από το Βικελίδης το δημόσιο για χρέη του Ερασιτέχνη, τώρα πάνε πέστε τους και ξεφτυλίστε τους. Ο 164 το που λένε μου Παοκτσής λέει: Μάριε, το κομμάτι της διαφήμισης του δέντρο στο μπαρ, ποιο είναι? Φερνάντο Βαρέλα, μείνε για πάντα. Δεν έχω ιδέα, τώρα το άκουσα πρώτη φορά με το καινούριο χαλί. Αν μπορεί μετά να μας το βρει ο Χρήστος, δεν έχει τίποτα εφαρμογή. Να πας να ακούσει τα live στο δέντρο στο μπαρ. Σάζαμ μάζαμ, δεν έχει. Σάζαμ μάζαμ. Το οποίο έχει πάρα πολλά live και πάρα πολύ ωραία live. Τι έχει σήμερα? Κάθε βράδυ έχει live. Ξέρουμε τι έχει κάθε βράδυ. Ποιο έχει σήμερα? Σήμερα ποιο είναι, να μας πει ο Δημήτρης εδώ πέρα. Στο ΠΑΟΚ 24. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια χαρά και λούσια εκπομπή. Ήρθε ο Μάριος, άρχισε τις μπουρδολογίες, χάθηκε η ροή. Βασίλης, Ψακούδια, Χαλκιδική, από τα πιο αντιτουριστικά μέρη. Ξέρω τρία άτομα, τέσσερα. Ο ένας είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας, που ψάχνουν να πουλήσουν σπίτι στα Ψακούδια και δεν μπορούν. Το Παπαδόπουλος το πουλάει. Θα βρει εύκολα. Την κατέβασε την τιμή ο Παπαδόπουλος, τη σκότωσε. Πόσο. 50.000 ευρώ. 50.000 πόσα τετραγωνικά? 55.000 πόσα ευρώ. Τετραγωνικά? 30. 30 τετραγωνικά, 55.000 ευρώ. Πλάκα κάνω, ρε, εσύ, όχι. Δεν ξέρω, αλλά πάντα τα Ψακούδια προβληματικά, αδερφέ. Ναι. Μάριε. Το σπίτι είναι προβληματικό εκεί που βρίσκεται. Ναι. Πες πού πας για καφέ, να πάω να προπληρώσω άλλους 9 για να σε ακούω μετά τα μάτια του ΠΑΟΚ και να γελάω, λέει ο 160. Σε ευχαριστώ. Θα πάω λίγο να σου το πω. Όταν πας να δεις τον ΠΑΟΚ, βίντεο μπορούμε να τραβήξουμε. Την ώρα του αγώνα, τη αντιδράσεω και τα λοιπά, την πίκρα που βγάζεις. Ποια αντίδραση, καμία τίποτα. Τι να. Ρε φίλε, τζάμπαχα. Συγγνώμη, σιγά, το καταλαβαίνεις ότι τα μάτσα δεν έχουν ενδιαφέρον. Μην τα χάνεις. Σου είπα και τα μάτσα της Μπάγκερ δεν έχουν ενδιαφέρον.
Ούτε τη καλά, μωρέ, τώρα τι μου είπες τώρα κι εσύ. Άντε. Με την ίδια λογική μας. Η Bayern τρώνε οι παίκτες της ξύλο, όλοι παίζουν απέναντί της με βασικούς, τρώνε ξύλο, υπάρχει ένταση, κάρτα και τραυματισμοί. Τι μου. Με βάζεις τώρα να υπερασπιστώ την Bayern. Αλλά οι άνθρωποι, ναι, τρώνε ξύλο. Τρώνε ξύλο. Τρώνε ξύλο. Ναι. Γιατί η Bayern δεν έχει δύο πρωταθλήματα, Μάρια. Έχει 100. Τι μου λες. Και παίζουν όλοι απέναντί της κανονικότατα. Ενώ του ΠΑΟΚ η ομάδα του Κούγια κάθισε να χάσει. Ναι. Μάλιστα. Δεν ήταν και. Ωραία. Να διαβάσει. Δεν είπαμε ότι κάθισε να χάσει. Δεν είπα αυτό. Αλλά δεν ήταν και αυτό που. Αλλά ήθελα να δω Νίκο Γκόλια. Μην μπορούσε, δεν έπαιξε. Ήθελα να δω Νίκο Γκόλια. Δεν έπαιξε όπως έπαιξε με την ΑΕΚ. Το Λάρισα ΑΕΚ. Το Λάρισα ΠΑΟΚ. Το ίδιο. Και κατάφερε από θαύμα να πάρει το βαθμό. Δεν νομίζω να έπαιζε. Το ίδιο έπαιξε. Έπαιζε όμως η Γκολιάρα. Έπαιζε και έβγαζε. Τα έβγαζε πάνω από τη γραμμή. Ο Γκόλιας έβγαλε τα έκοψε τα πάντα. Η Γκολιάρα έκοβε τα πάντα. Εσύ πες μας γιατί ο Φιντάνης, τον καλύτερο του στόπερ, τον κορυφαίο παίκτη της Λάρισας φέτος, τον άφησε στον πάγκο. Ποια Λάρισα, ρε. 8 πάσες άλλαξαν. Δεν λέω για τη Λάρισα. Δεν λέω για τη Λάρισα. Στόπερ και ποιο να έπαιζε. Λέω για τον καλύτερο αμυντικό. Γιατί έμεινε στον πάγκο. Εσύ, αν έπαιζε Ολυμπιακός Λάρισα και το έκανε, θα το φώναζε, θα ξεφώνησε. Άντε, ρε, αφήστε με συγχωρείτε. Δεν είδατε τι έγινε στο 90 λεπτό, χάθηκε η μπάλα. Μιλάτε για ένα παίχτη και για ένα. Χάθηκε η μπάλα. Χάθηκε. Πάλι offside το πρωτοκόλλο. Χάθηκε, αυτό είναι. Ναι. Το πρωτοκόλλο είναι offside. Βέβαια. Το είδατε, πέστε και αυτό. Εντάξει, πέστε και αυτό. Οριακό αυτό. Όχι, αλλά αυτό είναι ανθρώπινο. Οριακό. Στην Τούμπα αυτό δεν το ακυρώνει. Όχι, οριακό. Όχι. Και εμένα αν μου το ακυρώσει αυτό το γκολ θα διαμαρτυρηθεί. Τι να ακυρώσει την ίδια ευθεία. Είμαστε σωστοί. Με το ζόρι την ίδια ευθεία offside τη βγάλουμε. Πλάκα μου κάνετε. Η ίδια ευθεία τι να κάνουμε τώρα. Με το ζόρι. Νόμιζα τι χαλαστήκατε, αλλά. Τι χαλαστήκατε. Τι να κάνουμε. Πού και... δεν ήταν offside. Θέλω να σου δείξω. Να έχετε να λέτε. Το match πόσο έχω γράψει για το score. Να σου το δείξω. Τι έγραψε. Σιγά την πρόβλεψε, ρε. Έπαιζε άρα τι χαλαστήκαμε. Έπαιζε ο Πάκου με τη Λάρισα. Θα χαλαστώ αν κερδίσει την ΑΕΚ. Υπομονή. Που δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε εκείνο το μάτσο. Θα παίζουν δύο κανονικές ομάδες με τους βασικούς τους ο ένας απέναντι στον άλλον. Ναι, ναι. Εκεί ναι. Τι να χαλαστώ τα προδιαγεγραμμα. Να χαλαστώ που κέρδισε τον Πλατανιά. Ή να χαλαστώ που κέρδισε την Κέρκυρα. Είναι 14 νίκες συνεχομένες. Συγχαρητήρια. Πολλά χαλάσματα. Συγχαρητήρια. Μαζεύτηκαν. Ο Βαγγέλης μας ζητάει κάτι πολύ απλό. Ο Βαγγέλης σε 889. Δείτε τα αποτελέσματα των αντιπάλων του ΠΑΟΚ μετά από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Γιάννενα, Πανετολικό και Ατρόμητο. Γιάννενα. Τα Γιάννα κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Πανετολικός κέρδισε τον Πλατανιά ή όχι. Στον Παναθηναϊκό πήρε 0-0. Όχι, δεν πήρε 0-0. Έχασε στον Παναθηναϊκό. Έχασε. Ναι. Δεν έχασε, ρε. 0-0 πήρε. Ο Πανετολικός άνε 0-0. Και ο Ατρόμητος κέρδισε τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Ποιο κύπελο, αυτά λέει ο Βαγγέλης το λέει. Ο Ατρόμητος έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο και έπαιξε μετά τον Ολυμπιακό Σπαθάνα και τον κέρδισε. Ο Ατρόμητος έχει 4 ήττες ή 3 από τον ΠΑΟΚ. Τυχαίο. Ναι, αποκλείται να είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Είναι το μάτς εδώ δεν ήταν καλύτερος. Πήρε μούφα πέναλτι. Σωστό. Και τον ισοφάρισε στο 45. Σωστό. Έτσι έκανα. Έτσι δεν ήταν καλύτερος. Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Όταν δεν τραβούσε, έπαιρνε ένα πέναλτι και γινόταν η δουλειά. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Θα κάνουμε, εντάξει. Έχει ακόμα δρόμο. Χθες να πούμε μπράβο στο Βασίλη. Όχι το Βασίλη. Το Μάκη τον Καγκάτσι. Βραβεύτηκε στην ΕΠΣ Κιλκής μετά την ΕΠΣ Θεότιδας. Δεν έχω ρεπορτάζ έψη πάντα. Είσαι αλήτης. Ο Χατζή Αποστόλου, ο κακουργηματικά διοκόμενος δηλαδή ο Χατζή Αποστόλου, έδωσε πλακέτα για να τιμήσει τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτά φυσικά είναι πράγματα τα οποία περνάνε στα ψηλά στην όμορφη. Είναι το ποδόσφαιρο Σαββίδη. Εννοείται. Ο Χατζή Αποστόλου που είναι όμως. Ο Χατζή Αποστόλου είναι από αυτούς που ήταν στο ποδόσφαιρο που άλλαξε. Δεν είναι ακριβώς με το γραμμένο, μην μπερδεύεσαι. Εγώ δεν είπα τίποτα για τον εξαιρετικό πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εγώ λέω για τον κύριο Χατζή Αποστόλου. Ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Βασίλη Γκαγκάτση επί σειρά ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να αλλάξει. Έτσι. Διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, όπως και οι υπόλοιποι για τα γνωστά αυτά θέματα της ΕΠΟ. Γιατί και η χθες... κάρτα υγείας διώκεται, δεν είναι. Εντάξει. Δεν είναι η κάρτα υγείας γνωστό θέμα. Σημαντικό της ΕΠΟ. Είναι, αλλά δεν είναι εγκληματική οργάνωση και στημένα κτλ. Δεν είναι σε βαθμό κακουργήματος. Σημαντικό θέμα. Α. Γιατί μπερδεύομαι. Άμα διαχωρίζεται κακούργημα από κακούργημα, να ξέρουμε τι. Διαχωρίζεται. Διαχωρίζεται. Αυτά που τώρα που έχει ο Σαρίς και ο Γεντζίκης δεν παίζονται. Που ήταν μαζί του ο Χατζή Αποστόλου. Επί σειρά ετών. Μπερδεύεσαι πάλι. Εγώ μπερδεύομαι. Με το Σαρί και τον Γεντζίκη ήταν μαζί, ρε. Πλάκα δεν μου κάνεις. Ήταν μαζί μέχρι να πλακωθούνε. Άσε μαζί. Συγγνώμη, τον Γκυρτζίκη. Ο Χατζή Αποστόλου είναι από του πρώτου που με τον γραμμένο κάνει αντιπολίτευση. Τον Γκυρτζίκη, πε μου σε παρακαλώ, ποιο τον έφερε στο ποδόσφαιρο. Ποιο τον έβαλε πρώτη φορά σε συμβούλιο τη ΕΠΟ. Ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος. Κάτσε, περίμενε Μάρια για να ακούει και ο κόσμος. Ναι. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Λόγω ηλικίας. Ο Γκαγκάτσης είναι 50 χρονών, ρε, και ο άλλος είναι 90. Ποιος, και τι σημασία γι' αυτό.
Έφερε όλο τον άλλο ποδόσφαιρο. Εδώ δεν φέρα, εγώ δεν έφερα τον Μάριο στην εκπομπή. 40 χρονών και 90. Γι' αυτό. Καλό ήταν αυτό. Για το ραδιόφωνο βέβαια, εξαιρετικό. Καλό ήταν το βγάζω, αυτό. Το βγάζω το γνήσιο αυτό. Περίμενε. Το Σάρι ποιος τον έφερε στο ποδόσφαιρο. Ο Θεός. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης κι αυτός. Και τώρα μας λέτε, δεν έχουμε σχέση εμείς με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Τι σχέση έχει, ο Γκάτση τη λίγκα είναι. Ποιος? Έμιστος υπάλληλος, ο Γκαγκάτσης, ο Βασίλης. Ο Χατζιαποστόλου ήταν δεξί χέρι του Βασίλη Γκαγκάτση. Και τι έγινε. Ο γιος του, Μάκης Γκαγκάτση, και... παρέλαβε χθες από τον διοκόμενο σε βαθμό κακουργήματος για την προηγούμενη εποχή. Εκλεγμένος πρόεδρος της Νέας Κιλκής είναι εδώ και 50 χρόνια. Τι θα κάνουμε, εκλεγμένος. Εκλεγμένος πώς είναι, αφού τώρα δεν έχει δικαίωμα. Πώς είναι, εκλεγμένος είναι. Είναι ακόμα. Ναι. Βεβαίως, κανονικότητα. Ναι, φυσικά. Είσαι σίγουρος. 100%. Μήπως δεν είναι. Δεν μπορεί να ασκεί δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Καλά, εντάξει. Αφού είναι σε βαθμό τέτοιο, ρε. Άσε μας. Ενώ λόγω της δίωξης. Μια χαρά είναι. Που η δίωξη δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος ο άνθρωπος. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Πάλι τις εκλογές κέρδισε με 120%. Τι θα γίνει. Καλά, εδώ τις εκλογές με 120% τις κερδίζανε οι παοξίδες της Χίου, των Δωδεκανήσων και της Σάμου. Τι μου λες τώρα. Και τη Θεότιδα. Όλο το σύμπλεγμα Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ε, βέβαια. Και πού ακόμα. Επίσης, να ζητήσω από. Α, ξεχάσαμε το εξής. Δεν το είπαμε χθες, θα το πούμε σήμερα. Τελειώνει το μάτς του Άρη στις Σέρες. Έτσι. Πες ότι δεν είσαι φανατικός εσύ, Αριανός, να μπει στο λαμπάο Τάρι, ρε φίλε, να διαβάσει το. Τι έκανε ο Άρης. Πας σπίτι σου η ώρα 6. Ανοίγεις. R3. Novasports.gr. Και τι βλέπεις. Ότι ο Άρης, φίλε, κέρδισε τον Πανσεραϊκό με 2 πέναλτι στο 90 και στο 93. Η δύναμη της συνήθειας. Νίκη από την άσπρη βούλα. Η δύναμη της συνήθειας. Καλό, καλό. Η δύναμη της συνήθειας είναι για τα offside τα δικά σου. Εγώ που παίρνω ένα πέναλτι στα 5 που μου γίνονται, δύσκολα. Νίκη από την άσπρη βούλα. Στο 90 και στο 93. Αυτός, λοιπόν, ο τύπος που έγραψε το μάτς. Να μαστιγωθεί, τι έκανε. Όχι. Είδε 2 πέναλτι ότι πήρε ο Άρης και έβαλε και τίτλο. Πες μου εσύ τώρα που δεν ασχολείσαι, ρε παιδί μου, αλλά είσαι φίλαθλος. Ναι. Τι σου έχει μείνει. Κάτσε, το θεωρείς σκόπιμο αυτό, Χρήστα, να καταλάβω. Όχι. Α, εντάξει, είναι το δείγμα όμως της ενημέρωσης. Ναι. Πας στο in.gr. Εκεί το τερμάτισε αυτός. Διότι έβαλε και τον γκολ του Πανσεραϊκού με πέναλτι. Πήγε στα πέναλτι το παιχνίδι. Πρόσεξε όμως το, είναι το πώς γράφουνε. Αυτός που βιάστηκε ήταν ένας συνάδελφος σε ένα άλλο site, αθηναϊκό, το οποίο έγραψε ότι ο Άρης εκεί που πέρσι έχασε τις ελπίδες ανόδου, φέτος απόλυσε 2 βαθμούς, καθώς δεν κατάφερε να περάσει από τις Σέρες, γιατί το παιχνίδι έληξε 1-1. Φίλε, ο συνάδελφος προφανώς άρχισε να γράφει το παιχνίδι στο 89, μα δεν βλέπουν τα μάτς, αυτό σου λέω. Δεν ναι, αλλά... Εσείς φίλοι μου Αριανοί, όταν λοιπόν αυτοί γράφουν κάτι για τον Άρη, που 9 στις 10 είναι αρνητικό, μη μου το στέλνετε και μου λέτε, α, έγραψε το τάδε, το τάδε. Ο τύπος άρχισε να γράφει το παιχνίδι πριν λήξει. Και έβαλε 1-1. Αν είναι δυνατόν. Ο άλλος έβαλε ότι είχε 2 πέναλτι, ότι κέρδισε με 2 πέναλτι. Και εσύ πες μου ότι ο Αθηναίος ή οποιοδήποτε άλλος δεν του έχει μείνει αυτό. Και την ίδια στιγμή για τα 2 πέναλτι μούφα του Όφη και την κόκκινη στο 10, ούτε στη Μάρια είπες τίποτα, ούτε στη Δημήτρη, στο 10ο λεπτό. Δεν ξαναγίνει. Ενώ μπαίνατε και μου λέγατε για τον Απόλλωνα και τη σφαγή, ρε και τέτοια. Αλλά του Όφη δεν την είδατε τη σφαγή. Τίποτα. Γιατί είστε κομμάτι αυτής της προπαγάνδας. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Άμα εμείς λέμε κάτι όμως για τον ΠΑΟΚ, είμαστε Ολυμπιακοί. Εσείς τι είστε. Δεν μιλάμε τίποτα για τον Άρη, δεν λέμε. Τι είστε. Ούτε ασχολούμαστε. Τώρα που κερδίζει δεν λέτε τίποτα. Ούτε βλέπουμε τίποτα. Να μου πέσουν τα φρύδια, μα λέω ψέματα. Πάμε στο διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα για να ανοίξουμε και γραμμές. Ξεφύγαμε. Πολλά τα μηνύματα. Δημήτρη μου, συγγνώμη. Γιατί φαντάζομαι και θέλει να μάθει ο Χρήστος. 887 υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει μήνυμα 887. Να το διαβάσω. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλουν να τα ονομάσουν όλα Νίκος Γκάλης για να του χρεώσουν ένφια μετά. Ενώ νωρίτερα 9.51 το ηρακλειδέικο το χιούμορ σας τσακίζει κόκαλα. Μόνο εσύ γέλαζες με την κρυάδα Ασλαμά. Δεν σου άρεσε το μήνυμα, ειδικά το δεύτερο, Εσύ 9.51. Ναι, πες, ο καλύτερος είναι ο 164, φίλε, για παιχνίδι που θα παίξει ένα μήνα η Λάρισα. Ναι. Ξεκουράζει τον παίχτη στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τώρα. Ναι, διάβαστο να ξέρει ο κόσμος τι λέει. Το ότι θέλει να χτυπήσει το κύπελο η ΑΕΛ δεν παίζει έτσι. Με 10 παίκτες στο τέρμα ήθελε να μας το δώσεις.
Καλά, εντάξει. Όλα αυτά για τον Γκολιάρα, παιδιά. Δεν έχει μιλήσει έτσι. Η Γκολιάρα. Ούτε ο μπαμπάς του. Η παιχτάρα αυτή. Δεν έχει μιλήσει για τον Γκολιάρα. Ο παίχτης από τον οποίο πρέπει να ξεκινήσει η άμυνα του Άρη τη Λάρισα από πέρυσι. Σεζόν. Που θα έμπαινε ο Γκολιάρα. Σε ποιο μάτς και θα η Γκολιάρα έβαλε γκολ. Με φανέλα Άρη. Ναι. Στην ένα μπροστά, τρελό γυριστό σου. Ναι, ναι. Πέρυσι. Όχι. Πέρυσι ήταν στη Λάρισα. Όχι. Περίμενε. Με Καλαϊτζίδη προπονητή. Με Γυνιακό. Ναι. Ούτε στο Θεσσαλία FM. Με Πασαραϊκό. Γεμάτο το γήπεδο. Δεν αναφορά στον Γκολιάρα. Μου το είπε ο Γκολιάρα. 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 Περίμενε πριν πάμε. Μισό λίγο. Άντε, μισό λίγο. Και μισό λίγο. Πάω 24 μισό θέμα. Και... Άνοιξτε μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, μετά, μετά. Γιατί λίγο. Άνοιξτε μου λίγο αυτό το θέμα. Μπορεί αυτό με το Βαρέλα και τον Αλεξανδρή. Μετά, μετά. Ντροπή. Ντροπή. Εσύ θα έκλεβε ακόμη και το παιδί σου για να κερδίσει και αυτό πανηγυρίζει που κέρδισε με το παιδί του κρέτο στην αγκαλιά του. Παιδιά τώρα σοβαρά, Δημήτρη, είναι θέμα αυτό. Είπε ο Αλεξανδρής, εγώ θα έκλαβα και το παιδί μου. Μπούτου το έχει γράψει σίγουρα. Άνοιξε να δω. Έγραψε το παιδί μου. Συγγνώμη, παιδιά. Είναι μπούτου. Είναι μπούτου, είναι μπούτου. Μάρι, δεν έχουμε το επίπεδο σου. Είστε και οι δύο γονείς. Δεν έχουμε το επίπεδο σου. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Τι είναι αυτό. Περίμενε, παρόλο που δεν συμφωνώ. Αυτό γονιό είναι. Παρόλο που δεν συμφωνώ. Έκλαβα και το παιδί μου. Παρόλο που δεν συμφωνώ, ο Αλεξανδρής αυτό που είπε είναι η μεγαλύτερη γκέλα που έχει πει ποτέ γονιό δημόσια. Για τέτοια ζητήματα. Έλα, κλείς τους ρε, κλείς τους. Διάλειμμα και συνεχίζουμε να το σχολιάζουμε. Δεύτερη ώρα στην Τρόικα. Τρίτη και 13 σήμερα. Γι' αυτό ακούω τον Μάριο με τέτοια, σε τέτοια φόρμα να βρίσκεται. Είναι η μέρα του. Και του Τζαλτίδη σε τι είναι, σε άσχημη. Δεν κατάλαβα. Είναι λίγο πιο προβληματισμένος, λίγο πιο. Αυτό είναι εγκρατής. Πάνω. Αυτό, Χρήστα, δεν διάβασα λίγο αυτό. Προβληματισμένος δεν είμαι για ένα δεδομένο γεγονός από την αρχή τη σεζόν. Τον Πάοκ που είναι πρώτα τη Αυγούστου, του κοροϊδεύατε. Βέβαια. Αυτό είναι. Δεν κορόιδευσα καθόλου για το παιχνίδι. Ναι, 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 το πιο άκοπο, το πιο άνυδρο πρωτάθλημα στην Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια. Για την Έστερ σου σε κορόιδευσα. Αυτό. Μπράβο, Μάρι. Δεν έχεις ντέρμπι με την αγγλική έννοια. Πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν θα τα συζητήσει κανείς. Εσύ έχεις. Εσύ έχεις. Δεν έχεις. Εκεί που παίζεις, εσύ έχω. Έχω βέβαια. Μακεδονικό. Είναι, αυτό είναι ντέρμπι. Φυσικά. Αγροτικό Αστέρα. Βεβαίως. Εσύ δεν έχεις φέτος ούτε Απόλλωνα Πόντου. Είναι το γιατί Ιρακλής, έχω στο μυαλό μου πεντακάθαρη εικόνα εκείνων που σήκωσε το Euro 2004 να κυνηγάει εις Μάτιν ένα νεαρό. Ακούτε, που σαν τον άνεμο Ιρακλής, έφευγε. Ακούτε. Και μπήκε μέσα στην εστία σου με την μπάλα μαζί. Χάρης Παπά στο ονοματεπώνυμό του. Ακούτε, Ηρακλήδης. Ναι. Γιατί θυμάμαι. Το μακεδονικός Ηρακλής είναι ντέρμπι. Γιατί θυμάμαι τον Αλβανό Ντιμπεκτούρα να σε καρφώνει μέσα στην Τούμπα και να γίνεται πάρτι. Την επόμενη μέρα, αν δεν το θυμάσαι. Είναι ο τελευταίος που κάρβασε τον box του Μπάνα. Δηλαδή έχουν περάσει χρόνια. Ο Αλβανός. Ναι. Δε, αυτό είναι. Δε, ούτε καν Απόλλωνα Πόντου έχεις φέτος. Αυτό που το πας. Πας πρωτάθλημα χωρίς ντέρμπι με την αγγλική έννοια του όρου. Δεν είναι ο Μακεδονικός η κατηγορία. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει. Έτσι. Τον κερδίζει και ο φετινός Ηρακλής. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Τέτοια κατάντια. Έτσι. Ο Ολυμπιακός χειρότερος των τελευταίων 15 ετών. Έχεις μία ΑΕΚ. Τέλεια λέγαμε τον Ολυμπιακό. Έχεις μία ΑΕΚ. Μια χαρά είσαι. Τι, Τσόρτσιλ, λείπει ο Ηρακλής. Παιδιά, καλείτε στη Μαριλής και για τον διαγωνισμό μας, έτσι, από τα Opticon Express. Ο Ιφαλάκρα του Μανόλο Χιμένεθ, του gentleman coach της ΑΕΚ, στον χάρτη ποιας χώρας παραπέμπει. Βοηθάμε ευρωπαϊκή χώρα. Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να λέγεται. Πάμε γραμμές, καλημέρα να λέτε. Το Car Control στο 10200 τηλεφωνείτε για να κλείσετε το ραντεβού σας. Να πάτε 5 να περάσετε από Κταίο. Βρίσκεται στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύωσμο. Επαναλαμβάνω, 10-200. Εντάξει, φίλοι, να το πω μια φορά. Πάμε, περιμένει ο κόσμος. Μόνο εσύ το λες. Καλημέρα στον πρώτο. Προφανώς, φίλοι. Καλημέρα. Φίλοι του Γκόλια. Ναι, φίλε, όνομα και ομάδα που στηρίζεις. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ναι, ναι. ΑΕΚ από Πειλαία. ΑΕΚΤΣΙΣ από Πειλαία. Καλά, ρε φίλε. Συγγνώμη, από Πειλαία παίρνεις ή από Πειλαία είσαι. Ε. Από Πειλαία παίρνω. Και γιατί έγινε. Α, από πού είσαι. Από τα Βασιλικά. Α, πες το ρε τότε, τα Βασιλικά. Αμά! Είσαι από τα Βασιλικά και έγινες ΑΕΚ. Ναι, ναι. Γιατί, έχουμε σκληροπυρηνικούς εκεί. Να μου φιλήσεις το Λάκι τον Κανατά. Το μόνο κυτρινό μαύρο που υπάρχει σκληροπυρηνικό, εκείνο Super 3, τίποτα άλλο. Παλιά. Τι παλιά. Τώρα τι έγινε, γίνανε ΑΕΚ τώρα. Όχι, όχι, ότι δεν είναι Αριανή, απλά δεν είναι ο σύνδεσμος όπως ήταν. Α, μάλιστα. Σ' ακούμε, φίλε, σ' ακούμε. Όλοι οι φίλοι μου Αριανή είναι. Όλοι οι φίλοι σου είναι Αριανή. Στα Βασιλικά, να τα λέμε. Ναι, τα Βασιλικά είναι εντάξει. Πόσους φίλους έχεις, δύο φίλους. Αυτό λέω, ρε φίλε, γιατί έγινε ΣΑΚ ενώ είσαι από τα Βασιλικά. Πιστεύω είναι η μόνη περιοχή στη Θεσσαλονίκη που έχει τέτοια μεγάλη απόσταση Αριανή με τους Παοκτσίδες. Δηλαδή όλες οι περιοχές έτσι είναι, φίλε. Απλά προπαγανδίζουν αυτοί που είναι δίπλα. Ωραία.
Λοιπόν, πάμε πάλι συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Μάριος τώρα που είπε αυτό. Δηλαδή, αν υπήρχε Άρης, Ηρακλής, τώρα δηλαδή ο Παοκτής μου αρέσει που διαφωνεί δηλαδή σε αυτό. Δηλαδή, είναι ευκολότερα να περάσει από το Χαριλάο και από το Καφτατζόγλου που αν παίζει με το Λιβαδιακό κάθε και χρόνο, τη Λαμία. Κάθε χρόνο περνούσαν άλλωστε. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, απλά ο Άρης φίλε, όπως είναι για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, είναι και για τον Παοκ. Το ίδιο είναι. Συμφωνώ με αυτό λέω. Μα εσύ λες, εσύ διαφωνείς. Εγώ συμφωνώ μα με δεν τα έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ, έχει σχέση και με τους άλλους. Εμείς αυτό λέμε. Είναι δηλαδή, πιο τώρα, δύσκολο εντάξει, να παίζει με τον Άρη παρά με τον Λεβαδιακό. Και τι να κάνουμε. Εγώ δεν πήρα για να πω αυτό. Δηλαδή. Τώρα που σταματάνε τα τηλεοπτικά, θα τους δω όλους. Εδώ είναι η ιδιαιτερότητα του ντέρμπι με την αγγλική έννοια. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ πανηγυρίζω φυσικά. Αφήστε τα ντέρμπι τώρα με τι είναι αυτό. Εγώ λέω για την αγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα από τις 16 ομάδες. Οι 7-8 είναι, εντάξει, τι να λέμε, τα βλέπει αυτά και ενώ τα βλέπει όλος ο κόσμος. Ενώ για την ΑΕΚ τι είναι. Ποια ΑΕΚ ρε φίλε, με την ΑΕΚ όλοι σκίζονται, ποια ΑΕΚ τώρα σοβαρά. Με την ΑΕΚ όλοι σκίζονται. Όλοι σκίζονται. Συγγνώμη, έχεις δει καμιά ομάδα διάφορη σε παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ενώ με τον ΠΑΟΚ είναι περίπατος, δεν είναι ο ΠΑΟΚ καλύτερος. Τι με τον ΠΑΟΚ είναι περίπατος. Ναι, με τον ΠΑΟΚ δεν είναι ο καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή χθες η Λάρισα κάθισε και έχασε. Ενώ θα μπορούσε να τον κοντράρει τον ΠΑΟΚ. Αυτό λες. Εγώ δεν είπα για τη Λάρισα, αλλά α πούμε για τα Γιάννενα. Α πούμε για την Κέρκυρα. Πλατανιά. Α πούμε 1002 εδώ τώρα. Άστο τώρα. Μην ανοίγει. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ναι, πες γιατί περιμένουν άλλοι τέσσερις, παλικάρι μου. Πες μου λίγο, ρε Βασιλικιώτη, γιατί περιμένουν άλλοι τέσσερις. Ένα λεπτό μόνο αυτό που ήθελα να πω. Για το financial fair play. Τι γίνεται εσείς που ασχολείστε με αυτά, δηλαδή και ειδικά ο Παοκτσής. Υπάρχουν ποινές, υπάρχουν οτιδήποτε. Γιατί μια ομάδα που δεν έχει καθόλου έσοδα φέτος. 222. Έχει 30 εκατομμύρια όπως λένε. Ομάδα δεν είναι. Ποια δεν έχει έσοδα, που τα ξέρεις εσύ, ποια δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ είχε. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ ήταν και κλεισμένο των θυρών 7 αγώνες. Η Ευρώπη δεν είχε. Ξέρεις πόσα διαρκείας έδωσε ο ΠΑΟΚ που είχε κλεισμένο των θυρών. Ορίστε. Ξέρεις πόσα διαρκείας έδωσε ο ΠΑΟΚ. Τα διαρκείας είναι για 1,5 συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Βάσει αυτών των όλα τα ξέρεις ρε φίλε, πού τα ξέρεις. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα έξοδα σου είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα σου. Παρ' όλα αυτά θα βρει τον τρόπο, το θα βάλει μια χορηγία φίλε ο κάτι ένας κάποιος τι και θα γίνει. Εδώ οι άλλοι βρήκαν 222 εκατομμύρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ασχολείσαι τόσο πολύ και με τα έσοδα και έξοδα του ΠΑΟΚ. Φιλιά στα Βασιλικά, καλημέρα εσύ. 5-11 όχι, δεν αυτή η χώρα που λες για την καράθα του Μανόλο. Δεν αυτή η χώρα. Δεν ασχολείται με τα έξοδα του Μιλισανίδη, ασχολείται με τα έσοδα του Σαββίδη. Φοβερό ρε φίλε. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ. Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Κώστα. Δεν ξέρω, παιδιά, εντάξει, με έχουν κουράσει με ένα πολύ τελευταίες κουμπές. Μια ώρα δηλαδή, εντάξει, κάντε μισή ώρα την πλάκα για το πόσο χαλαρίνει η αντίπαλη και και εμένα με κουράζουν τα μάτια του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, αλλά τι να κάνω, πληρώνω να τα δω. Ειδικά εσύ, ρε Μάρια, μπορείς να μιλήσεις και λίγο για μπάλα. Δηλαδή μας έχεις κουράσει. Να μιλήσω για μπάλα, τι. Περίμενα να παίξει ο Ντέλετιτς, περίμενα να παίξει ο Γκόλιας, περίμενα να παίξει ο Γκρίσμαν, δεν τους είδα. Τώρα που, τώρα που κερδίζει ο ΠΑΟΚ να μιλήσουμε να για, για μπάλα. Τώρα. Όταν έχανε ο ΠΑΟΚ να μιλήσουμε για... Τι να πω για μπάλα. Χθες μέχρι και ο Φαλάκρας που είναι ο έξπερτ σε αυτού του είδους εκπομπές, μισή ώρα μιλάει και για μπάλα τουλάχιστον. Ο Φαλάκρας, ο Φαλάκρας τελευταίους 6 μήνες ύποπτα μιλάει. Ο Φαλάκρας. Το αίσθημα σου ύποπτο. Εσύ που αγαπάς και τόσο το ποδόσφαιρο, πες τελείως. Ο Αστέρας Τρίπολης δηλαδή προχθές. Σταμάτα ρε. Δηλαδή πώς ήτανε δηλαδή προχθές. Που τα εξτρέμ της ΑΕΚ περνούσανε καταπατημένους δηλαδή. Πέρασε το κέντρο 3 φορές. Ο Αστέρας Τρίπολης θύμισε μου φίλε τι έκανε με την ΑΕΚ στον πρώτο γύρο. Αν είναι η Τρίπολη αυτή η ομάδα, δεν ξέρω. Ο Αστέρας Τρίπολης τι έκανε φίλε με την ΑΕΚ. Ό,τι έκανε και λάρισε με τον Πάο. Όχι, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε την ΑΕΚ. Ναι, προχτές λέω πώς ήταν δηλαδή. Ο Αστέρας Τρίπολης τι έκανε με τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ο Αστέρας είχε τον Μουνάφο, τον κορυφαίο του παίκτη φέτος. Το Μουνάφο με τον ΠΑΟΚ δεν τον έφερε να παίξει. Και ο Ιγκλέσιας γυρνάει και κοιτάει τον Μαουρίτσιο που σουτάρει και ξαναγυρίζει από την άλλη. Αν να μιλήσουμε για μπάλα, άμα θες. Μάρι, ρέμισε, ρε. Δεν έφερε Μουνάφο στην Τούμπα. Εγώ αυτά δεν τα έχω δει πάντως. Θα πάθεις τίποτα, ρε φίλε. Μουνάφο και εναντίον της ΑΕΚ έπαιξε και εναντίον του Ολυμπιακού. Ο Ιγκλέσιας γυρίζει στην Τούμπα και φωτογραφίζει τον Μαουρίτσιο. Και λέει τι ωραίος που είσαι. Say cheese. Φίλε, χτυπάει. Έχει πέσει γραμμή, φίλε. Θα πάθεις τίποτα, έχεις την καρδιά σου. Τι είναι, πήρα χάπι το πρωί πριν έρθω. Α, πλέον παίρνω χάπια κάθε πρωί. Α, μπράβο, ναι. Είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Και είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Καλημέρα στον επόμενο. Είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Καλημέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, Birmingham Midlands. Ούγαρ έρχεται μόνον. Ούγαρ έρχεται, να ξέρεις. Μάρια μου. Ναι, σε αγαπώ, σε αγαπώ, το πιάνω. Ναι, ναι.
Δημήτρη, γελάω με αυτούς που θέλανε την Άγια ή με τελικά και όχι τη Λάρισα, ρε. Γελάω με αυτούς πραγματικά. Δηλαδή, υπάρχει ένας νοήμων άνθρωπος που να ήθελε την Άγια και όχι τη Λάρισα. Κι όμως υπάρχουν, έχεις δίκιο. Όχι, υπάρχουν. Το θέμα ήταν η ΑΕΚ μόνη της. Καλύτερα σε δύο μάτσι σε ένα. Δεν υπήρχε άλλο ζήτημα. Την ΑΕΚ σε δύο ή σε ένα. Το λέω, η ευθαρσώση το λέω, η Λάρισα δεν θα ανέβαινε φέτος από την Β' Εθνική. Δεν θα ανέβαινε, φίλε. Είναι ομάδα για τη μέση της Β' Εθνικής. Και ο Όφη και ο Άρης και τα Τρίκαλα είναι μία κλάση επάνω. Τα Τρίκαλα όχι. Μία κλάση επάνω. Λοιπόν, το δεύτερο. Χρήσατε. Ο Άρης άλλωστε την κέρδισε τη Λάρισα, 1-0. Φιλικό φέτος. Όταν ήταν να πέσεις, άκουσε με αγόρι μου, όταν ήταν να πέσεις ο ΠΑΟΚ, έκατσε και έχασε από την Καλαμαριά. Ωραία. Τι έκανε? Και θα τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Έκατσε και έχασε από την Καλαμαριά. Ναι. Και θα το ξανακάναμε. Και θα το ξανακάνω. Συγχαρητήρια, μπράβο. Αυτό είναι το DNA σας. Ενώ ο Άρης πάει και κερδίζει. Ναι, πες. Περίμενε, βρε άνθρωπε του Θεού, περίμενε. Επομένως, περιμένω να κάνετε κάτι αντίστοιχο και εσείς και ο Ηρακλής σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται εσείς να κόψετε βαθμούς από κάποιον για να πάρει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λόγο δεν σας θέλω εγώ στην άνθρωπη. Κάνεις τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Διότι ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ και μετά από δύο αγώνες πήρε το πρωτάθλημα. Το 76. Μη συγκρίνεις εσένα με τον Άρη, φίλε. Ο Άρης δεν κάθεται να χάσει. Εσύ κάθεσαι να χάσεις. Καλά, καλά τα παραμύθια σας. Για τον μπάσκετ θες. Ο Άρης δεν κάθεται να χάσει. Είσαι βλάκας. Ο Άρης στο μπάσκετ πήγε κέρδισε στο Ρέθυμνο και σώθηκες. Είσαι βλάκας. Μόνο εσείς κάθεστε να χάσετε. Δεν μπορώ να φωνάξω. Είναι η εξοργίζομαι, είναι η εξοργίζομαι είναι προπαγάνδα, από τα ψέματα και την προπαγάνδα σας. Προπαγάνδα και κάτι για τον Μπουτάρη, παιδιά, και κάτι για τον Μπουτάρη. Μπουτηρακλής. Λοιπόν, Μπουτηρακλής. Να ξέρετε ότι την προδοσία την αγάπησαν πάρα πολύ. Τον προδότη τον αγάπησε κανένας. Τσόρτσο. Όταν ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό, οι Φαρισαίοι χάρηκαν. Και όταν ο Ιούδας κατάλαβε ότι τον κρεμάσανε, τον σταυρώσαν τον Χριστό, πήγε στους Φαρισαίους και τους λέει «Ήμαρτον, λέει, παρέδωσα αίμα αθώου». Και του λένε αυτοί «Τι μας νοιάζει εμάς», λέει. «Πάω κάπου στο κεφάλι σου». «Πάω κάπου στο κεφάλι σου», λέει. Έτσι. Να ξέρετε, ωραία, παιδιά, ότι σε οποιονδήποτε κάνει εξυπηρέτηση ο Μπουτάρης με αυτά που λέει, θα τον πετάξει στα στημένη λεμονόκουπα στο τέλος. Έγινε, είναι καλημέρα. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα, Μπόλες και Λόρες. Καλημέρα, Ζιζού, οπαδός του Απόρρονα Πόντου. Έχεις ένα λεπτό. Ξέρω, έχω ένα λεπτό, ξέρω, ρε. Το έμαθα το τροπάριο. Σε λατρεύω. Ένα λεπτό έχω. Λοιπόν, αφού έχω ένα λεπτό, χθες μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Τέρμα, ο κόσμος αυτό. Έπαιξε μπαλάρα, ειδικά ο Πέλκας. Έλειπε ο Γκόλιας. Ναι, αλλά και εσείς θυμάστε τι λέγατε όταν τον είχαμε στον Απόλλωνα. Σιγά τον παίχτη ένα 10 η Κοντοτατιάνα και ο Ατροφικός. Και τώρα γίνεται παιχτάρα. Ποιο, τον Κόλια? Τι λέει? Για τον Κόλια λες? Για τον Μπέλκα, ρε, για τον Μπέλκα. Α, για τον Μπέλκα. Τον είχα δει τρεις φορές σε μάτς μέσα στο γήπεδο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Φίλε, σαν να ήταν ενήπιο ανάμεσα σε άντρες. Και ήταν τραγικός. Για τότε λέω. Σαν ανάκι μέσα στις κότες. Ακούς. Λοιπόν. Ακούω, για πες. Εγώ ήθελα να πω κάτι για αυτούς τους Ελληνάρες. Για αυτή τη φάρα την ελληνική. Που τους ενοχλεί Μπουτάρης ο Γιάννης. Ρε άκου τώρα ρε, ναι. Αφήστε τον Μπουτάρη κάτω τα χέρια από τον Μπουτάρη. Λοιπόν, δεν μου λέτε, χθες ο ΠΑΟΚ όταν έπαιξε με τη Λάρισα, οι Λαρισαίοι τι μπλούζα είχανε? Βυσσινή. Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά. Νομίζω. Αυτό γράφει, ναι, δεν έλεγε, δεν έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος. Έλεγε ο Αλέξανδρος. Έλεγε ο Αλέξανδρος. Ποσός μας ενδιαφέρει για τη δικιά μας την μπλούζα όμως που έγραφε 350 τόσες χιλιάδες. Απαγορεύτηκε. Απαγορεύτηκε. Φαγωθήκατε όλοι οι Έλληνες. Έτσι. Να την βγάλουμε. Ποιοι όλοι, και να την πετάξουμε. Ποιοι όλοι οι Έλληνες φαγωθήκαμε, ρε. Ποιος το είπε αυτό, ρε. Οι Αριανοί. Ρε παπαρολόγε. Ποιος οι όλοι οι Έλληνες. Παπαρολόγε. Ο ΙΕΠΟ το είπε. Εμείς είπαμε για αυτό το πράγμα. Ποιοι μας εκπροσωπούνε. Ποιοι. Ο Άρης έκανε την ΕΠΟ. Ειδικά το Τζαλτίδη ή η ΕΠΟ με τίποτα. Ρε φίλε, ο Άρης έκανε την ΕΠΟ. Τι λες τώρα. Δικός είναι ο πρόεδρος. Να πάτε 500.000 πόσο λέμε στο λευκό. Γιατί αυτός, που σε διοικεί, είναι άφηλος. Πρέπει να κλείσουμε, περιμένουν άλλοι δύο από κουνημένο τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα λίγο. Ο Μένιος από το Λαγκαδά, ΠΑΟΚΑΡΑ. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Μένιο. Μάρια, είσαι απόλαυση. Το ξέρω. Εάν φίλε. Μου το λέει και η γκόμενά μου. Ναι.
αυτή την ενέργεια. Ποια? Να την χαίρεσαι. Λοιπόν, σε καλά, τώρα την χαίρεται άλλο. Ναι. Την έβγαζε σε πέμπτη ομάδα. Ναι. Δεν άκουσα τα σχόλια σου. Ορίστε, για το Λαγκαδά λέω, για το Λαγκαδά. Θα περιμένουμε χιόνια το βράδυ. Τώρα ένας να κοροϊδεύει, άλλος να μιλάει, για ξαναπέστο λίγο. Όσοι δεν, στο ροκίζομαι δεν κοροϊδεύσα, καμία σχέση. Δεν κάνω, για άλλο γελάνε, προσωπικότητα για μένα. Δεν πήγα σε λάθος. Μένιο, για τον εαυτό του είπε. Για μένα είπα κάτι. Για τον εαυτό του είπε. Πάμε. Κοιτάξτε, άμα μιλάς απάνω μου, οφείλεις να το επαναλάβεις. Είναι τακτική προπαγάνδα αυτή. Αυτό μία φορά λέγεται και είναι για μένα, δεν για μένα καθαρά, για σένα. Αυτό λέγεται μία φορά, λοιπόν. Εγώ στην εκπομπή σου, φιλαράκι, δεν ξαναπαίρνω. Ήθελα να σε πω ότι αδικείς τον εαυτό σου. Ναι. Εάν μου επιτρέπεις, θα σου πω ότι είσαι καρνάβαλος. Θα σας συνεχίσουμε έτσι στα ίσια. Ότι λοιπόν, ναι, ναι, πες του τα, πες του τα. Δεν σέβεσαι τον ακροατή σου. Έτσι. Ναι. Είσαι καρνάβαλος. Σωστό. Έχεις τη συμπάθειά μου. Εντάξει. Έχεις τη συμπάθειά λοιπόν, μου. Να συνεχίσω ή να κλείσω. Όχι, να συνεχίσεις. Συνέχισε. Λοιπόν, αδικείς τον εαυτό σου. Περίμενε λίγο, να κάτσω πιο καλά στο άρμα λίγο του καρνάβαλου. Α, τώρα συνέχισε. Λοιπόν, εάν ασχολιώσαι με την ομάδα σου, ναι, δεν θα την έχεις καταντήσει εδώ. Είσαι υπεύθυνος για την ομάδα σου. Δηλαδή γίνεσαι συγκεκριμένος. Γίνεσαι συγκεκριμένος πώς. Γίνεσαι συγκεκριμένος πώς. Επειδή δικαστήριο είχα εγώ, βρε Λαγκαδινέ περήφανε. Δικαστήριο είχα πριν δύο χρόνια. Μαζί με γυναίκα δίπλα μου, κατηγορούμενη, έγκυο 4 μηνών. Κινείσαι λάθος. 4 μηνών έγκυο. Η οποία γέννησε τώρα. Γυναίκα, πλάκα μου κάνεις τώρα. Άκουσε με ψεύτικα στη θυσία, γελούσε η πρόεδρος. Έτσι. Αδικείς τον εαυτό σου, ναι, και το άσχημο είναι δεν έχεις ούτε οικονομικό όφελος. Ναι, βρε, ναι. Τόσο ναι, ναι, πολύ τον αδικείς τον εαυτό έτσι σου. Σε λάθος πορεία είσαι. Τουλάχιστον να έρθεις στο... Μιλάς εσύ που η ομάδα σου υπέγραψε τη δική μου καταδίκη. Και η δική σου ομάδα. Τον εαυτό σου και η δική σου ομάδα. Βρε, έλα, βρε τώρα. Ναι, βρε. Η σοφή και καλή που θα πείτε στον Αριανό και στον Ηρακλειδέα τι δεν έκανε σωστά. Άντε ότι τώρα. Είσαι λάθος. Άντε, άντε. Σε μήνα του μέλητος είσαι. Ανάθεμα την ώρα που πήρε η Ελλάδα το Euro. Ανάθεμα την ώρα που το πήρε. Σε μήνα του μέλητος είσαι. Άιντε. Άιντε. Βγάλεις ο Γιαννάκης. Άιντε, ανάθεμα την ώρα που το πήρε το Euro η Ελλάδα. Παρακαλώ. Έλα, καλημέρα. Έλα. Ο κύριος Μέγκης από το Λαγκαδά. Και στη δεύτερη γραμμή εσείς ήσουν. Τι κάνετε, είστε καλά. Δεν κατάλαβα ότι με ξαναπήρες. Ποιος ο λόγος, για πες το. Ποιος θα σε πάρει, ε. Τι λες τώρα. Δεν έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν καταντήσαμε, ρε. Άλλος ένας, καλημέρα, έλα. Δεν πειράζει, Μένιο, γεια σου. Επόμενος. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Αυτό πώς έγινε τώρα. Ο Ανδρέας από ΠΑΟΚ. Ο Ανδρέας από ΠΑΟΚ. Ποια περιοχή, Ανδρέα, αν επιτρέπετε. Από την Πηλαία. Από την Πηλαία. Πάμε. Τι να πάμε, εσύ είσαι αυτός που λέει ότι δεν θα δείτε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Από την Καψίδα. Ποιος είναι αυτός που δεν θα δείτε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ορίστε. Που θα πάει για καφέ, λέει. Ποιος θα πει. Ακόμη και πλέον μετά και το χθεσινό, σκέφτομαι να δείτε το ΠΑΟΚ. Για καφέ, ρε, όλα τα μαγαζιά ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα δείχνουν. Και για καφέ να πας στον ΠΑΟΚ θα βλέπεις. Κατάλαβες. Και στον ουρό στον ΠΑΟΚ θα βλέπεις. Μα αυτό ζει. Γιατί μπορεί να πάω στην παραλία Βόλτα. Μπορεί να μην έχει τηλεόραση. Αυτό είναι. Τι είναι, γραφικά κομμύρι. Κάτσε άρα είμαι σήμερα. Είναι δυνατόν, βρε. Καρνάβαλος ή καρνάβαλος. Είναι δυνατόν, βρε. Μην ασχολείσαι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, αλλά με γύρισε στο μυαλό, θα δεν τον πάω. Και άμα έρθει τον πάω, τι έγινε δηλαδή. Θα βάλουμε μαύρες πλερέζες. Μην το δεις. Ναι, θα χάσει το 1,5 ευρώ το καφέ. Σόπα μου, ρε τώρα. Εντάξει, άκου να σου πω. Εγώ στεναχωρήθηκα για άλλο πράγμα. Το είδα λίγο αλλιώς από μια άλλη οπτική γωνία. Ναι, Ανδρέα. Την όλη αυτή επιτυχημένη πορεία του ΠΑΟΚ μετά από το... ας το πούμε λίγο πριν... Ξεκίνησε λίγο πριν τις γιορτές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στεναχωρήθηκα γιατί αυτή η ομάδα, έτσι όπως είναι τώρα, τη φαντάστηκα να παίζει ακόμη στο UEFA. Πόσες προοπτικές θα είχε να περάσει. Θα τα έκανε πάνω της Ηλιών. Θα τα έκανε πάνω της Ηλιών. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει στον αέρα της πόλης, αυτό είναι. Και εγώ τη βλέπω αυτή την ομάδα και λέω τι θα πάθαινε η Ευρώπη. Θα ήταν τρέμουλο. Αυτό το είπατε. Σαν την Κενιόν είναι. Αυτό είναι δηλαδή το σοβαρό. Την πρώτη ομάδα που πέρασε. Πες μου κάτι σοβαρό να καταλάβω. Ρε Ανδρέα. Στο Μάριο να πεις σοβαρό τώρα. Στο δικό σου κωδικό είμαι. Αυτό λέω. Τη βλέπω την ομάδα αυτή και λέω η Ευρώπη θα έπαιρνε πλάκα. Αυτό τι είπα. Πάμε στο διάλειμμα. Ο συμπαρουσιαστής σου τι λέει. Ο συμπαρουσιαστής σου τι λέει. Θυμάμαι την Κενιόν, φίλε. Την Κενιόν, την ξέρεις.
Ήτανε... Δεν ξέρω. Πού να την ξέρει, ούτε αυτοί την ξέρουν. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα τελευταίο διάλειμμα. Ευτυχώς που έχω δει Καραΐσκο, Αδάμου, Κοφίδη, Χατζηπαναγή και Παπαϊωάννου να κρύβεται η μπάλα 35 φορές το λεπτό και. Και τώρα βλέπεις το Ρόβα. Και, τον, και τώρα βλέπω τον Χρήστο Ρόβα και τον Βασίλη Παπαδόπουλο που τον φάγανε δημοσιογράφη του ΠΑΟΚ να, βάζει, να βγάζει εφέρταση στο παιδί. Καλημέρα, Βασίλη. Ναι, έχει το παιδί, άμα θες βγάλαμε στον αέρα, λέει πολλά έχω να πω. Λέω, πού να σε βγάλω, ρε φίλε, με Τσορμπατζόγλου είμαι δίπλα. Τώρα, με Τσορμπατζόγλου λέω είμαι δίπλα. Θα έπαιζε, του Πρίγιβιτς. Ναι. Είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, Ρεγκίνα. Ρεγκίναμπάνιο.gr για τα κορυφαία υδραυλικά είδη. Ότο Καλογεράς, σέρβις φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Κορυφαίο συνεργείο, otokalogeras.gr. Και injection service για ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα για να εξοικονομήσει καύσιμο και χρήματα με τον καθαρισμό συστήματος πεκασμού. Πολλά τα μηνύματα. Ο Κακομοίρης Καρνάβαλος Μάριος Ασλαμής υπενθυμίζει το διαγωνισμό το οποίο τρέχει. Γυαλιά ηλίου Opticon Express. Η καραφλίτσα του Μανόλο Χιμένεθ στο χάρτη ποιας χώρας παραπέμπει. Την απάντηση την έδωσε η Ελένη Υπούλου χθες, πραγματικά συγκινητική. Η γυαλιά πρεσβειοποίησης με σχεδόντα το Opticon Express, έτσι. Γραμμές στη Δημήτρη όταν επιστρέψουμε γραμμικά ανοιχτές, έτσι. Και η Αταλάντα θα έτρεμε. Η Παλιών και η Αταλάντα θα έτρεμε με τον φετινό. Και με τον φετινό ΠΑΟ, βέβαια. Κάποια ακόμα μηνύματα. Οι μηνύτες. Άντα από εδώ. Καταρχήν τι κάνει εδώ ο κύριος εδώ απ' έξω. Με τα ασπρόμαυρα. Ναι. Εδώ άκου τι λέει ο 951. Άκου τι λέει ο 951. Για πες, για πες. Ανάθεμα στην Ελλάδα που πήρε το Euro. Είπε ο ανθέληνας οπαδός της Εθνικής Αγγλίας που έχει ίδιους αριθμό τίτλους με την χώρα στην οποία ζει. Ρε, άρα 951, και ο ΠΑΟΚ που είχε ένα λιγότερο από τον Άρη. Κατάλαβες πως το είπα. Κατάλαβες πολύ καλά πως το είπα. Καλύτερο. Εγώ 951 πήγαινε εθνική ομάδα και προπονήσεις δεκαετία αρχές του 80. Έτσι. Και με βρίζαν και πετούσαν μπουκάλια ο παδί σου. Ναι, έτσι. Επειδή είπα μην βρίζετε τον Δημήτρη Σαραβάκο στο κόρνερ. Κατάλαβες, ο Σόλωνας ο φύλακας στο Χαριλάου. Ναι. Με είδε ναι. Βράδυ να πηγαίνω προπόνηση εθνική ομάδα ναι. Με σονοθύελα, σονοθύελα. Και μου λέει τι ήρθες να κάνεις ρε Λεβέντη εδώ. Λεβέντη. Ο Σόλωνας. Είναι ο Σόλωνας. Ναι. Να είναι καλά ακόμα ο ακόμα εκεί είναι. Είναι ακόμη εκεί. Θα έρθω να τον δω. Στην 7. Σοβαρά μιλάς, ανατριχιάζω. Μην έρθεις. Με το στραβό τη γραμμή που έκανε το κατρακύλι που έκανε πάντα στραβή τη γραμμή. Ο καλύτερος είναι ο 970. Εσύ, νεόκοπε, οπαδέ της Ελλάδας. Της Ελλάδας. Εγώ πήγαινα εθνική ομάδα σε μάτς με 850 άτομα. Πρόσεξε, πρόσεξε, για να δεις πώς οι παοξίδες φίλε περιστρέφονται μόνο γύρω από την ομάδα τους και λένε μετά εμένα. Εσύ μας λέει τον Άρη. Το Δέκα λέει στο Άρης ΠΑΟΚ ποιου το άρμα εξυπηρέτησε ο Άρης με τον κύριο Σπάθα που πήγαινε η κλωσιά στην Ευρώπη. Ο Άρης θέλει να βγει Ευρώπη, ρε φίλε. Πας καλά. Ο Άρης. Πας καλά. Τον Άρη εξυπηρετούσε. Βέβαια, όλη η Ελλάδα το ξέρει. Και αποφασίστε πού ήμουνα, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Που κάθε χρόνο τα αλλάζατε. Περιμένω πώς και πώς του χρόνου να ανέβεις. Και περιμένω την πρώτη ψηφοφορία στη Λίγκα. Εκεί να δεις θα σε κάνω. Θα κλάψω, λέει ηρωνικά ο 951. Την πρώτη ψηφοφορία στη Λίγκα θα ψηφίσω ό,τι συμφέρει τον Άρη. Έτσι. Καλημέρα στον επόμενο. Τι θα κάνω, σαν και εσένα που ψήφισε Ολυμπιακό επί σειρά ετών. Ναι, ναι, ναι. Πότε εκδικάζει διεύθυνση του Ολυμπιακού. Δεν ορίστηκε, δεν ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Αλέξανδρος. Α, από το Αριανό στο κέντρο. Για σένα έβαλε η Λάρισα τη φανέλα. Αφού ακούσαμε, ναι, ναι, για μένα. Αφού ακούσαμε τις επιστημονικές τοποθετήσεις και αναλύσεις των επιστημόνων οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πήραν τη σκητάλη από τους επιστήμονες του Πειραιά, για το Μάριο, ότι είναι καρνάβαλος, γραφικός, καραγκιόζης. Κακομοίρης, κακομοίρης. Κακομοίρης, ναι. Και δεν ακούσαμε ούτε κάτι από δίπλα, από τον συμπαρουσιαστή, να πει, ρε εσύ, σας παρακαλώ, μην μιλάτε έτσι, ας πούμε. Εδώ αφού μας έβρισε πιο πολύ αυτός. Είπα. Ο κύριος Τσορμπατζόγλου είπε, μπερδεύεσαι. Όταν είπαμε για το ζουράρι και την τρεχάλα που έφαγε στο συλλαλητήριο, ήξερε να λέει ότι μερικοί ξεφεύγουν εσύ, πάντα. Εδώ είπες ότι έφαγε ξύλο και το εκθίασες. Τι να σου πω, μπράβο. Τι πράγμα. Πλάκα μου κάνεις. Είπα εγώ ότι έφαγε ξύλο. Τι έκανες. Έτσι το είπα εγώ. Δεν το είπε έτσι. Έτσι το είπα εγώ. Το είπε. Έτσι το είπες. Παραδέξου το, έτσι το είπες. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Το ότι έφαγε ξύλο πάντως είναι ένα γεγονός. Δηλαδή, γιατί το αποκρύψουμε. Ακόμη τελευταίο, ναι. Το ο κύριος Τσορμπατζόγλου. Δεν είναι Τσορμπατζόγλου. Είμαστε κατά της βίας. Δεν ξέρω αν χτύπησε. Με τον οπαδό της ΑΕΚ. Εξεμάνει, απορούσε. Ο Τσορμπατζόγλου, ναι. Πήρε ο οπαδός της ΑΕΚ και ασχολούνταν με τα έσοδα της ΠΑΕ ΠΑΟ. Από τα βασιλικά του παιδί. Πήρε μόνο γι' αυτό. Όταν παίρναν τηλέφωνο οι συνοπαδοί του και ασχολούνταν με τα σούπερ μάρκετ.
χασκογελούσε. Εκεί δεν ήξερε να πει τίποτε. Ποτέ δεν είπα κάτι. Δεν, δεν έλεγε. Ήταν και το καρυπίδι, ποτέ δεν είπα. Δεν ασχολούμαι, φίλε. Σαν τα φρύδια μας, αερόσπατα. Και πού ακόμα. Έτσι ξεκαβαλιτέψε, άιτε. Και πού ακόμα. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενος. Τα φρύδια. Σαν τα φρύδια μας. Χαίρετε. Μεγάλα είναι τα φρύδια σου, Μάρια. Ορίστε. Καλημέρα. Ναι, σας ακούμε. Όνομα αν θέλετε και ο Πάδος. Πότε προσδιορίζετε. Ο Πάδος του Πάου, Κώστας, ο Πάδος του Πάου. Ναι, Κώστας. Ο Πάδος του Πάου, ναι. Ο Κώστας, καλημέρα Κώστα. Εντάξει, την έβγαλες την κόμπλα σου και σήμερα. Τα έφτιασες γραμμές, τηλέφωνα, τα πιάσαμε όλα. Την κόμπλα, στο ναυτικό υπηρετούσες. Στο ναυτικό τα λένε έτσι, κόμπλα. Στο ναυτικό υπηρετούσες. Ναι, 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 για πες συνέχισε τώρα. Στο ναυτικό τα λένε κόμπλα. Τους αριθμούς, τους έπιασες, μηνύματα, τηλέφωνα, εντάξει. Βέβαια, μια χαρά. Έγινε δουλειά σήμερα. Βέβαια, μια έγινε χαρά. Δουλειά. Ναι, και πάω για χορηγία μετά. Να κάτι. Εσύ δεν πιστεύεις, τα κρύβεσαι πολύ καιρό πίσω από αυτό το στυλάκι ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, χαβαλέ και μόρφωση και θέατρο και τέτοια, για να βγάλεις τη χολή σου. Ορίστε. Τα κρύβεσαι, το λέω, πολύ καιρό πίσω από αυτό το αστιακτο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σινεμά, κουλτούρα, θέατρο. Να κάνεις το χαχανούλι για να βγάλεις τη χολή σου. Εγώ η φωνή μου ακούγεται στην εισαγωγή του ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον τον Τριανταφυλλίδη, τον Νίκο, Θεός χωρέστον παλικάρι. Μου έκανε την τιμή να με βάλει στην εισαγωγή και με έβριζε όλο το Ολύμπιον που ξεκίνησε κουμπί. Εμένα πάλι όχι. Δεν ήξερε, δεν ήξερε ο άνθρωπος ποιος είσαι και τον ποιός. Όχι, ήξερε ποιος είμαι. Ο Νίκος ήξερε ποιος είμαι. Και η Μαρίνα Ιβανέτζη, σύντροφός του, να είναι καλά η κοπέλα. Πολλοί δεν ξέρανε και έχει βγει τελικά το ποιος είσαι, εντάξει. Ποιος είμαι, ρε φίλε, για πες μου τι είμαι. Πόσο θα πάει. Ποιος είμαι, τι είμαι, ρε φίλε. Τι είμαι, για πες. Καταρχήν στη ψυχή και στο σώμα είσαι ένας πούστης. Καλημέρα στον επόμενο. Μισό λεπτό, περίμενε. Όπα, ρε παιδιά. Παιδιά, αυτό είναι στοχοποίηση. Στοχοποίηση σημείο που δεν πάει, έτσι. Γεια σας. Στο σώμα. Καταρχήν έχει βγει καινούργια μονάδα με της IQ Μπαουκιού. Τι, IQ? Μπαουκιού. Μπαουλιού άκουσα εγώ. Έτσι θα σε κάνουν. Καλημέρα, παιδιά. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ. Ο Γιάννης, την Καλαμοριά, είμαι ο Παοξής. Α, 21 ετών. 21 ετών. Πάντως, εγώ, Μάριε, πάνω και Παοξής, σε αγαπάω και ένα λόγος που ακούω λίμπερος εσύ. Ορίστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή είμαι και Manchester United. Είσαι και United. Ως πότε θα κρύβεσαι πίσω αυτή τη μάσκα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μα ο λόγος που σας ακούω είναι επειδή έχουμε μια ίδια κουλτούρα όσον αφορά το ποδοσφαίρο. Πώς φαντάζεσαι λοιπόν το φετινό ΠΑΟΚ στο Europa League αυτή τη στιγμή, θα είχε στόχο την κατάκτηση? Αυτό που αρνείσαι να καταλάβεις όμως, γιατί μπαίνει και το συνέστημα στη μέση με τον ΠΑΟΚ, είναι ότι οι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί, σαν φανέλες, σαν ιστορία, δεν είναι σταθεροί. Στο διάβα της ιστορίας. Ότι αλλάζουν. Συμφωνώ. Ότι άλλοι μεγαλώνουν και άλλοι μικραίνουν. Συμφωνώ. Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ πολύ πρόσφατα μου είπε ότι αυτό δεν είναι ο ΠΑΟΚ που αγάπησα εγώ. Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μου το είπε. Η City είναι μια ομάδα η οποία σε φανέλα πριν 10 χρόνια. Έτσι. Μπορεί σαν κόσμο στο Manchester. Εγώ το παραδέχομαι ότι έχει περισσότερο κόσμο στο Manchester από το United. Ναι. Μέσα στο Manchester. Ναι, όχι στο Manchester Greater Area, μέσα στο Manchester. Ναι. Αλλά, σαν φανέλα, είναι πολύ μικρότερη από την Everton πριν 10 χρόνια. Σωστό. Είδες πως αλλάζουν οι σχετισμοί όταν έχετε ένας μεγάλος επένδυτης. Φυσικά, φυσικά. Αυτό αρνείται να καταλάβει ο προηγούμενος φίλος και ο Αλέξης το κέντρο, ο οποίος είχε να δει τίτλο από το 70. Έτσι. Οφείλει να το καταλάβει αυτό. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε, στο μεγαλύτερο άθλημα, στο βασιλιά του σπορ, δεν με ενδιαφέρει. Πόσα πρωταθλήματα έχεις λοιπόν στο μεγαλύτερο άθλημα? Πόσους τίτλους έχω? Στο πρωταθλήματα. Γιατί πας πρωταθλήματα, τα κύπελα τα ξεχνάς, έτσι. Και τι διαφορά έχει άμα έχεις δύο κύπελα παραπάνω? Πόσα πρωταθλήματα έχεις? Αυτό που κάνεις είναι ισοπαίδευση. Συγγνώμη, μπορείς να απαντήσεις πόσα πρωταθλήματα έχεις? Ωραία, στο μεγαλύτερο άθλημα έχεις 3. Εσύ λοιπόν έχεις 2. Ο Άρης έχει 3 και έχεις πόσα κύπελα έχεις? Πάω και στο κύπελο, πόσα κύπελα έχεις? Πόσα κύπελα, 5. Άρα έχεις 7 τίτλους σύνολο. Ναι. Ο Άρης έχει 4. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πώς αντιμετωπίζεις στο διάβα των ετών λοιπόν την ομάδα σου και πώς τον Άρη? Αντιμετωπίζετε λοιπόν τον Άρη εσείς οι Παοξίδες, λες και έχετε 50. Εγώ δεν αντιμετωπίζω τον Άρη, λες και έχω 50. Εγώ άλλο λέω. Λέω ότι αυτή τη στιγμή οφείλει κάποιος να συνηθίσει, για να μην βγάζει χολή, ότι ένας οργανισμός μεγαλώνει αυτή τη στιγμή. Οφείλει να το συνηθίσει. Να το συνηθίσει. Για να ζει, αυτό για να τι σημαίνει, ότι του απαγορεύεται να ασκεί κριτική? Όχι, απαγορεύεται να. Θέλει να χορεύουμε, θέλετε να χορεύουμε και οι Αριανοί και οι Ηρακλείδες στους δικούς τους ρυθμούς, να βλέπουμε μπαλάρα, να μην βλέπουμε, δανεικούς που δεν παίζουν, να μην βλέπουμε offside, να μην βλέπουμε ενώσεις, να μην βλέπουμε έπο, να μην βλέπουμε διαιτησία. Σήμερα πλάκα κατάλαβες τι έγινε.
Τα τελευταία 13 λεπτά, τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ με έβρισαν απροκάλυπτα. Δεν έκοψα κανέναν εγώ. Περίμενε. Αυτό είναι απόρρια της παράνοιας που δημιουργεί ο πλουτισμός και το ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε να τι βλέπουμε. Δηλαδή είπα χθες ότι δεν έπαιξε ο Νίκος Ογκόλιας. Που λες ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και έπαιξε ο Ογκόλιας. Δεν έπαιξε ο Ογκόλιας. Γιατί δεν έπαιξε. Γιατί δεν έπαιξε το προηγούμενο, ρε. Γιατί δεν έπαιξε, Δημήτρη μου. Ανόητος. Ναι. Και ανόητος. Άλλο ανόητος, άλλο αυτό που τον είπε άλλος. Ένα λεπτό λίγο, να μιλήσω λίγο ένα λεπτό για μπάλα. Και ζητώ συγγνώμη από το γκέι ακροατήριο της εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη. Ένα λεπτό λίγο να μιλήσω για μπάλα, γιατί με τον Χρήσταθο και τον προηγούμενο θα ξεχάσουμε την μπάλα. Περιμένουν άλλοι τρεις, Γιάννη, να σε κλείσει, λοιπόν, γιατί. Περιμένουν άλλοι τρεις. Κάνε έναν επίλογο, παλικάρι μου. Ναι. Αν μπορούσα να παραλύσω τα δύο φαβορί του τίτλου. Με μια ξένη ομάδα, ναι, έτσι, στη μικρογραφία του ελληνικού πρωταθλήματος φυσικά. Εννοείς ΠΑΟ και ΑΕΚ. Ναι, ναι, σαν μοντέλη υπάρχουν στις ομάδες αυτές. Την ΑΕΚ με την Τζέλσι του Κόντε την περσινή. Ναι, ναι. Και την, τον ΠΑΟ με τη Σίτη του Γκουαρδιόλα φέτος. Καλό! Εύστοχο! Αυτό είναι εύστοχο. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Ωραίο. Ο 970 λέει: επανέρχομαι για εκείνο το Άρης ΠΑΟ με το Σπάθα. Τότε η διαιτησία όλα καλά. Με τον Κομίνη κάποια χρόνια μετά όλα καλά. Δανεικούσα τον Ολυμπιακό, ποιος έπαιρνε. Φίλε, επειδή πήρα εγώ δανεικούσα από τον Ολυμπιακό σε μια χρονιά που δεν είχα μία. Τι έκανα όμως με τον Ολυμπιακό, 2-2 έφερα. Δεν κάθισα να χάσω. Με σφαγή. 2-2 και με σφαγή κιόλας, τον από τον Αρετόπουλο. Ήμουν σίγουρος. Να χάσω, δεν κάθισα. Ξέρω, αλλά ήμουν σίγουρος. 2-2 και με σφαγή έφερα εγώ με τους δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Αλλά μπερδεύεσαι, γιατί με το Σπάθα τότε ο Παναθηναϊκός το πήρε το πρωτάθλημα. Όχι ο Ολυμπιακός, φίλε. Μπερδεύεσαι. Συγγνώμη, κάτι, μπερδεύεσαι. Κάτι λέει απ' έξω Κόλκας για πανιά. Για μας καλά κάνει. Κάτι είπε, για πανιά. Κάτι καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Άλλοι δύο μήνανε. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Γιάννης από Αθήνα. Γιάννης από Αθήνα, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, ρε Γιάννη. Πάμε. Καταρχήν, εγώ δεν συμφωνώ αυτό για τον Μάριο. Έτσι. Ναι. Με τον συνοπαδό μου να τον βρίζει τώρα και τα λοιπά. Ναι. Ποιον από τους τρεις. Τρεις με βρίσανε. Πραγματικά. Λες ωραία χωρατά, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, αν σε προσλάβανε, λέω εγώ τώρα μια φαντασία, έτσι, ναι, είπα, πάω, ας πούμε. Την ώρα που γίνεται το παιχνίδι, να κάνεις από τα μεγάφωνα της Τούμπας, ας πούμε, σχόλιο. Να είμαι εγώ, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός του. Τι θέλετε, ρε, αυτό. Δεν θα γέμιζες, να σε ρωτήσω τώρα, γήπεδο. Και 50.000, ας πούμε. Ναι. Είναι μια προοπτική. Και stand-up comedy. Είναι μια προοπτική αυτή για το Μάριο. Μιλάμε, φίλε, θα ξεριζώσω στα γέλια. Αντί να έχει τον φίλο μου τον Πάνο, τον ποιον έχει, ακόμη τον έχει τον Πάνο, τον τέτοιον. Αντί να έχει τον Πάνο, πάρε μένα να γίνεται show, εννοείται. Επειδή, μου είπα, επειδή λέτε για τα Γιάννενα και τα λοιπά, αλήθεια, η Μπαρτσελόνα Ηρακλής πέρσι στα Γιάννενα, ναι, πώς έγινε αυτό, θα μας στα πείτε, Γιάννενα, δηλαδή πέρσι, τα Γιάννενα τα δώσαν όλα. Στα Γιάννενα πέρσι, στο 90-2, ναι, ο Νίκος ο Κοροβέσης έχει κεφαλιά γυριστή, η οποία περνάει 1,5 χιλιοστό από το αριστερό γάμα, ήμουν στο στούντιο και η καρδιά... Ο Κοροβέσης ήταν δανεικός από τον ΠΑΟΚ, φίλε, έπαιζε κανονικά. Πάει αυτό και επίσης, τα Γιάννενα 25 μέρες μετά... ψήφισαν, ναι, εναντίον μου, αγαπητέ Γιάννη. Ξέχασα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή μπήκαν οι οπαδοί, λέει, του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα και τα λοιπά, μήπως, επειδή δεν ακούσαμε κανένα. Δεν μπήκανε, το Λουκέτο έσπασε μόνο. Οτιδήποτε. Αυτό το δημοσιογράφο, το Γιαννιώτη που τον πλακώσαν στο ξύλο επειδή έκανε το λάθος ο ΠΑΣ Γιάννενα, να πούμε, να βγει. Αν πες τη τιμωρία, έφαγε ο Ηρακλής. Πού βρε, τι λες. Εκεί πέρα φύγανε τρία αντικείμενα από τα 50 μέτρα. Που ήταν μόνο ο Ηρακλήδης και χτύπησε το πεδίο ο Γιαννιώτης που τον που το μετέφερε ο Θανάσης ο Κυλώνης. Πέτρες πέτουσαν. Ναι, μην το έχεις το πεδόνις. Μα κατάλαβες τι είπα. Τίποτα, τον Γιαννιώτη σημάδευαν. Καλά, σημασία έχει ποιο σημάδευαν. Εσύ ξέρεις τι σημάδευαν. Άμα έρχεται εγώ στο Βαριλάου με 5 πέτρες και ρίξω προς τα εκεί που είστε. 10 αγωνιστικές θα φάει. 10 δημοσιογράφοι του Άρη. 10 αγωνιστικές και ένας των Ιωαννίνων. 10 θα σημαδεύω τον Γιαννιώτη εγώ. 10 θα φάει ο Άρης αγωνιστικές. Ένα τελευταίο, παιδιά, για να μιλήσουν και οι άλλοι. Επειδή μίλησε προηγουμένως για το διάβα της ιστορίας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ για την ομάδα μου δεν ξέρω αν είναι καλή, μεγάλη, αυτό, πόσα πρωταθλήματα έχει. Αυτό που ξέρω είναι ότι ούτε με υποθέσεις λουλουδιών δωροδοκίες έχει ασχοληθεί, ούτε με χρυσοβιτσιάνους και τυροβολάδες έχει ασχοληθεί. Και το 80 η ιστορία με τον Παντελάκη γύρισε με μένα, με τη Μαργαρίτα, για να πέσω εγώ. Να στην Αλφα Εθνική έχει ασχοληθεί. Έτσι, ο πρόεδρος τα είπε αυτά. Δεν τα είπα εγώ. Έτσι, μαζεύαμε λεφτά για να αγοράσουμε το παιχνίδι να ανέβουμε. Βρε, η ομάδα μου δεν έχει ασχοληθεί. Βρε, το 80 δικαιώθηκε ο Ηρακλής με ψήφους 2-1. Δικαιώθηκε και έπεσε. Ναι, αλλά η ομάδα σου όμως πήγε και έλεγε να χάσετε για να πέσει ο Άρης. Τι, για να... Να χάσετε για να πέσει ο Άρης.
Και όσο για την ιστορία που λες, και η ομάδα σου έχει κατά καιρούς λεχθέντα, γιατί δεν τη ζούσα, δεν ξέρω. Όπως το παιχνίδι, όπως το παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Να του αγοράσε το παιχνίδι. Έτσι. Τι έκανε. Δεν πήγε ποτέ, και όσον αφορά για το ποδόσφαιρο και αυτά τι που λέτε, το, αν ερχόταν κάποιος από την Αυστραλία και έβλεπε και του λέγανε ότι είναι δανεικό αυτό το δεκάρι, να πούμε, ο Ουάρντα, περιττό να σας πω ότι πήγα στο κύπελο με ένα φυλακί μου Περιστεριώτη. Άρα ο Ουάρντα του χρόνου παίζει ΠΑΟΚ. Με το που μπαίνει, παιδιά, ο Πεσεβάρ, τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Λένε καλά ρε, τι κάνετε εσείς. Ένα δεκάρι εδώ πέρα που έχει κάνει γιογιό τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ναι. Τον Ουάρντα μας το δώσατε. Ναι. Τον άλλο τον έχετε στον πάγκο. Είναι ναι. Που δεν έχουμε ρόστερ εμείς, που ναι. Δεν έχουμε ομάδα. Έτσι. Ναι. Είναι ο Πέλκας καλύτερος στην Ελλάδα. Το που μπήκε ο Πίστε μέσα, χάζεψε. Συγγνώμη, γιατί υπάρχει κάτι συγκλονιστικό εδώ. Χαρακτηρίζει 164 φιλοδαχτυλιδάκι δε στους Αριανούς. Είναι βαρύς χαρακτηρισμός, πάρα πολύ βαρύς. Θα σηκώσει τον Γκάντι. Που άλλαξε ο Γκυρτζίκης που ξεφωνίζουν τον Γκάπ για να μην ανέβει. Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που λέει. Φιλοδαχτυλιδάκηδες. Εγώ το κάνω. Πούλα, φίλε, το Λίμπρεξ πακέτο με τον Πανιώτη και έλα να συζητήσουμε. Σύγκρουσε και ένα πάνω. Τον έριξε ο Καρυπίδης, όπως είναι γνωστό. Ποιον? Τον Κυρτζίκη. Συγκεκριμένα λέει, όχι μόνο παίχτες και προπονητή γάβρο, και ακόμα παράγοντα γάβρο έχεις. Λέει ο 164. Ενώ εσένα είναι παουξάκι από μικρός. Καλημέρα στον τελευταίο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Όνομα και ομάδα, αν θέλετε. Κώστας, πάω Καθήνα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ, Αθηναίος. Πολύ Αθήνα. Εν τω μεταξύ, να πω η είδηση που δώσαμε, Μάρια, έχει ανέβει πλέον και στο SDN. Το είδα, το είδα. Επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ. Στα Τριζόνια. Ορίστε, τι είσαι? Από τα Τριζόνια, εκεί το νησί που σου αρέσει. Από το νησάκι Τριζόνια είσαι? Ε, απ' έξω. Απ' έξω έχει θάλασσα, ρε φίλε. Πού είσαι, πού ζεις, στο νερό? Απέναντι. Α, πώς λέτε το μέρος απέναντι, για πες μου, θύμισε μου. Απέναντι, πώς τι είναι. Από τα Τριζόνια απέναντι, πώς λέγεται από εκεί που περνάς για να πάρεις την παντόφλα? Τρίκορφο. Τρίκορφο, μπράβο, μπράβο. Φίλε, πολύ ωραίο μέρος. Κλαίω, θέλω να ξαναπάω Τριζόνια. Ωραία, για να πω κάτι γρήγορα. Στα Τριζόνια, πώς έγινες πάω, κρε φίλε. Πραγματικά, ψάξου λίγο με κάποιο ψυχολόγο κάτι. Ναι. Έχεις ψαχτεί εσύ και φτάνει. Εγώ έγινα Ηρακλής, δε φίλε. Νομίζεις. Θεσσαλονικιός γέννημα θρέμα, έγινα Ηρακλής. Νομίζω ότι είσαι Ηρακλής. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, για πάμε ρε Κώστα, ωραίο. Θέλω να πω κάτι για χθες που λέγατε. Ναι, ρε Κώστα. Δεν μπόρεσα να μιλήσω χθες γιατί είχα δουλειά. Ναι. Στο Περιστέρι λοιπόν υπάρχει ο πιο δυνατός σύνδεσμος του Παναθηναϊκού με τον περισσότερο κόσμο, επειδή ρωτούσα τι πρεσβεύουν οι οπαδοί του Περιστερίου. Ναι. Είναι ο πιο δυνατός σύνδεσμος. Συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές καταστάσεις. Άρα αυτοί που λέγανε ότι είναι οι 8 στους 10 Ολυμπιακοί είναι βλάκες. Όχι. Απλώς όταν δεν παίζουν με τον Παναθηναϊκό πάνε, όταν παίζουν με τον Παναθηναϊκό πάνε οι Ολυμπιακοί. Όταν παίζουν με τις άλλες ομάδες πάνε οι Παναθηναϊκοί. Okay. Άρα ο Ατρόμητος δεν έχει οπαδούς γενικά. Δεν έχει, ας πούμε, 3.000 οπαδούς. Δεν μην έχει καθόλου. Όλοι έχουν. Εντάξει. Όταν μιλάμε ένα δήμο που έχει 800.000 κατοίκους. Είναι όλη Θεσσαλονίκη, ναι. Όλη Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι ένας δήμος με 800.000. Θα έχει και κάποιους οπαδούς που ασχολούνται μόνο με την ομάδα τους. Σωστός. Είναι δεδομένο. Μπράβο ρε Κώστα. Αλλά είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος ακόμα και από το κεντρικό του Παναθηναϊκού. Τη 13, πώς δεν λένε αυτή. Τι λες ρε, δεν το ήξερα αυτό ειλικρινά. Τώρα το μαθαίνω. Ειλικρινά σου μιλώ. Δεν κοροϊδεύω σου. Ναι, είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Αθήνας, έτσι. Άλλο αυτό, το δήμο το ξέρω, ναι βρε. Όποιος πάρει το Περιστέρι είναι, ναι, εντάξει, εννοείται. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλοί οπαδοί, υπάρχουν και ΠΑΟΚΔΙΔΕΣ εκεί. Ωραία, ωραία. Οι οποίοι ήταν και πρόεδροι στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και πιθανότατα και Αριανοί, πιθανότατα και Ηρακλειδείς, δεν τους ξέρω γιατί δεν μένουν Περιστέρι. Ναι. Ωραία. Κώστα, για να κλείσουμε λίγο, έχεις σπίτι στα Τριζόνια ή στο Τρίκορφο? Τι κάνω? Έχεις σπίτι στα Τριζόνια ή στο Τρίκορφο? Έχω σπίτι στα Τρίκορφο. Είσαι ελεύθερος? Ελεύθερος, ναι, γιατί. Ωραία, όχι, okay, τίποτα. Θέλεις να παντρευτείς άντρα? Έτσι ρώτησα, όχι ρε φίλε. Τυχερός. Βλέπω ότι συνεχίζεις. Πλάκα σου κάνω, ρε. Την έπεσε απευθείας. Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός, δεν τα χαίρεσαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε τελευταίος. Τελευταίος και τυχερός, καλημέρα σας. Καλημέρα, αδερφέ. Πώς σε λένε ο πατέρα του ΠΑΟΚ? Φιλάθλος του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν εκδόθηκε το δελτίο του ΤΑΙ. Ο Παναγιώτης είμαι. Παναγιώτης. Ο ΠΑΟΚ να μην κερδίζει. Λατρεύω την εκπομπή σας. Παναγιώτης, είπες φίλε. Παναγιώτης, ναι. Παναγιώτης, ναι. Και τα τρία παιδιά είστε φανταστικά. Του καθενός η φωνή για μένα είναι ότι καλύτερο, γιατί αν και ΠΑΟΚτσής, πρέπει κάποιος να με κρατάει από κάτω για να μην ξεφεύγω. Άρα με ευχαριστεί. Για ακριβώς σου κρατάει από κάτω. Μάρια Σαλτίδη, τα καταφέρνετε. Ναι. Αλλά και η φωνή του Τσορμπατζόγλου με εμπνέει και είναι και δική μου φωνή.
Τσορμπατζόγλου δεν είναι. Να πω ότι σαν φίλαθλος και όχι ο παδός. Μία ερωτησούλα λίγο, διάλεξε λίγο, στα γρήγορα όμως. Τσορμπατζόγλου ή ή Κόλκας. Και τους δύο τους έχω στην ίδια μοίρα, τους λατρεύω και τους δύο. Άστο. Και ο Γιώργος Σαββίδης. Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Σαν πολιτικός απάντησες τώρα. Σαν πολιτικός. Πολιτικά απάντησα. Δεν μπορεί να θεωρείς δική σου φωνή του Τσορμπατζόγλου και να σε εκφράζει και ο Κόλκας. Και οι δύο με εκφράζουν. Ακούω Κόλκα, ας πούμε, αναμετάδοση. Ακούς Κόλπα. Γιατί πετάει φράσεις απίστευτες. Όχι, είπε χθες, είπε κάτι ωραία, τον άκουγα και εγώ περίμενα. Είπε κάτι, ένα ότι έστειλε την μπάλα στα γοριλάκια ο... Στα γοριλάκια, στην Αγιαμαρίνα, δεν παίζεται. Έστειλε την μπάλα στα γοριλάκια ο... Πώς το λένε, το αμυντικό χαφ. Αν καθίσουμε να τα γράψουμε, θα γελάσουμε. Απίστευτος. Έχει μια άλλη παρουσίαση. Έχει μια άλλη παρουσίαση. Αλλά όχι, και η δική σας πρωινή εκπομπή είναι εκπομπή που μας κρατάει, μας κρατάει. Και θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να μας ενώνει, παιδιά. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη, ναι, δεν είναι μια ομάδα. Θέλουμε και τις άλλες ομάδες. Εγώ προσωπικά σας. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Μπράβο, ρε φίλε. Γουστάρω να πηγαίνω όπως πήγαινα παλιά. Είμαι λίγο γραφικός. Ναι. Με το Αριανάκι, το φίλο μου, με τον Ηρακλειδέα. Μπράβο. Να πειραζόμαστε. Μπράβο. Δεν τα μπορώ αυτό, γι' αυτό και σιγά σιγά έφυγα από τα γήπεδα. Προτιμώ να πάω σε ένα καφέ, να φωνάξω εκεί κτλ. Με έχει διώξει το γήπεδο. Ασόψετε λίγο ο Ιβάν, αν μπορεί να βάλει μια τάξη και να μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα δεν βλέπεις, ο Άρης επιστρέφει ήδη. Θα γυρίσει πολύ κόσμος, παιδιά. Αν υπάρχει ασφάλεια στα γήπεδα. Εγώ δεν μπορώ να πάω. Έχω τρία παιδάκια. Δεν μπορώ να τα πάω τα παιδιά μου στο γήπεδο. Τρία παιδιά, πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε? Είμαι 50, έχω 21. Πόσο είσαι? 17 η κόρη και 10 ο μικρός ο μπαλαδόπουλος. Ήταν ό,τι χειρότερο άκουσα. Να τους χαίρεσαι, σαν 25 ακούγεται το παιδί, ρε. Φίλε, χαρήκαμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Συγγνώμη, σου ακούστε για 50 χρόνο το παιδί αυτό. Ολοκληρώνεται η εκπομπή με την δήλωση του Θόδωρου Πάγκαλου πριν από λίγο. Ο οποίος Θόδωρος είπε: ο μόνος καλός Τούρκος είναι ένας νεκρός Τούρκος. Είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος στο Sky. Ό,τι να είναι. Με injection service για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βενζοκινητήρα με Ότο Καλογεράς. Άκουσες, Μάρη. 2310-6-9497 και Ρεγκίνα. Αν το λέγαμε εμείς, θα ερχόταν το Σουρούγκα μας έβαζε φυλακή. Ο Πάγκαλος μπορεί να το λέει. Έτσι. Στέργιος Καρπάτσης είναι ο νικητής του διαγωνισμού, ο μόνος που απάντησε σωστά. Στέργιος Καρπάτσης, η φαλάκρα του Μανώλο Χιμένεφ, του gentleman Ανδαλουθιάνου coach ΣΑΕΚ, φυσικά παραπέμπει στο χάρτη της Ελλάδας. Πραγματικά απίστευτο, η Ελένη Υπούλου το βρήκε χθες. Χτυπιόμουν, το βλέπω, λέω τι μου θυμίζει αυτό την Κορσική, την Γρυλανδία. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Έχει μπείτε πάρει και δείτε ο Γκόλιας τηλέφωνο. Έτσι. Σε περιμένει να σε κεράσει. Έτσι. Η βιοτεχνία αποκριάτικων στολών. Σάντρα σήμερα προσφέρει στολή Κόλιας, ο παικταράς της Λάρισας, ο οποίος χθες δεν αγωνίστηκε εναντίον της ΑΕΚ. Ούτε στα προηγούμενα έπαιξε, Μάρη. Υπάρχει στολή Κόλιας στην Γκόλιας. Σάντρα Γκόλιας, συγγνώμη, ο Καρδιτσιώτης Άσος, στην γωνία Ίωνος Δραγούμη 41 με Εγνατία. Αν πείτε ότι σε ακούμε στην Τρόικα, θα πάρεις μια έξτρα έκπτωση, είτε αγοράσεις στολή είτε ενοικιάσεις. Περίπου 1000 διαφορετικές στολές σε δύο ρόφους και ατελείωτα απίστευτα αξεσουάρ τώρα για την καρναβαλική εβδομάδα που διανύουμε. Ξεκινάμε αμέσως που πάω 24.